Και κάτω τα 45, παρακαλώ πολύ, διότι το 45 μπορεί να είναι φόρος στα μεσαία εισοδήματα, κάτι που το πήραν πίσω άρον-άρον χθες. Μπορεί όμως να είναι και κάτι σε πιο επικίνδυνο, που και αφαιρεί ζωές, ούτως ή άλλως αφαιρούνται ζωές με τέτοια φορολογία, θα έλεγε κανείς, εμέσως τουλάχιστον, αλλά μπορεί να οδηγήσει και κάποιους άλλους σε άλλες τοποθεσίες, λίγο πιο, όχι τόσο ευρύχωρες, για να το πω κόψα. Για πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Έχουμε κινητοποιήσεις σε εξέλιξη, κινητοποιήσεις που έχουν να κάνουν με επικείμενες απολύσεις στο ΙΚΑ. Τους λόγους και τις αιτίες θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα ο Δημήτρης Στεφόπουλος, αφού θυμίσω ότι έχουμε ήδη ανοίξει το Twitter, έχουμε ανοίξει και το SMS εκπομπής και περιμένουμε δικές σας τοποθετήσεις και σχόλια πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Όλα όσα έρχονται για να ανατρέψουν τη ζωή μας δηλαδή. Βλέπω ότι ήρθε η εικόνα με τη σύνδεσή μας με τον Δημήτρη τον Στεφόπουλο. Θα μας πεις, Δημήτρη, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης του ΙΚΑ καταρχάς, έτσι. Βεβαίως, καλή σας ημέρα, Πόπη, από το Υπουργείο Εργασίας και Επιχειρηματολογίας. Ναι, έφτασαμε πριν από λίγα λεπτά με πορεία, καθώς νωρίτερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΙΚΑ μαζί με εργαζόμενους στο ΙΚΑ πραγματοποίησε μια συμβολική κατάληψη στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του ΙΚΑ επί της Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι το εξής. Αντιμετωπίζουν την απόλυση περίπου 500 εργαζόμενοι στο ΙΚΑ. Και αυτό γιατί το 2008 λοιπόν 750 άτομα έδωσαν ΑΣΕΠ, πέτυχαν όλοι και πέρασαν. Ο ΑΣΕΠ ήταν για κάποιες θέσεις στην Αγροτική Τράπεζα. Το 2010 λοιπόν η Αγροτική Τράπεζα κατάφερε να απορροφήσει περίπου 250 άτομα, ωστόσο 500 άτομα έμειναν στον αέρα. Τότε η πολιτεία κατάφερε να απορροφήσει αυτά τα 500 άτομα στο ΙΚΑ που εργάζονται εδώ και περίπου 2 χρόνια όλοι οι εργαζόμενοι που βλέπετε. Τώρα λοιπόν πριν από μερικές μέρες έγινε ένα δικαστήριο και αποφάσισε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ότι η μεταφορά των εργαζόμενων από την Αγροτική Τράπεζα στο ΙΚΑ είναι παράνομη και αντισυνταγματική, με αποτέλεσμα αυτά τα 500 άτομα να αντιμετωπίζουν την απόλυση. Την προσφυγή τώρα στο δικαστήριο προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση την έκαναν εργαζόμενοι οι οποίοι επιτυχώντες και αυτοί του ΑΣΕΠ, οι οποίοι είχαν δώσει για διάφορες θέσεις του δημοσίου ανάμεσά τους και στις θέσεις του ΙΚΑ. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν. Θα είμαστε εκεί και θα παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν. Στο μεταξύ, εγώ έρχομαι για να συζητήσουμε τις αλλαγές που έγιναν στο φορολογικό, αυτές που ετοιμάζονταν και αυτές που τελικώς έγιναν χθες τελευταία στιγμή. Αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι σε λίγο ετοιμάζεται και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση και να καταλήξουν επιτέλους στο φορολογικό. Ο Δημήτρης Σιόδρας είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλή σου μέρα, για να μας δώσεις λίγο το πολιτικό παρασκήνιο της όλης ιστορίας. Πώς δηλαδή φτάσαμε σε αυτές τις προτάσεις και πώς αποσύρθηκαν τελευταία στιγμή, αφού πρώτα όμως καλωσορίσω και τον φοροτεχνικό μας, τον κύριο Γιώργο Κόρομιλα. Είναι φοροτεχνικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Καλημέρα σας. Τούτα εδώ δεν περνάνε. Τα βρήκα στο τραπέζι πάνω της εκπομπής. Είναι... Άρα να κυκλοφορούν 500 έτσι. Ναι, τότε... είναι αυτό παλιά που λέγανε γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Έτσι, τα 500 είναι πετσετάκια στην προκειμένη περίπτωση. Είναι δώρο από τους πρωινούς. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Δεν παρακολούθησα κιόλας. Μακάρι να τα είχαμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα στο πολιτικό παρασκήνιο του όλου πράγματος. Δημήτρη, τι συνέβη. Τι συνέβη. Συνέβη το εξής. Φτιάχτηκε ένα σχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εστάλει στα κόμματα, άρχισαν και οι διαρροές στον τύπο. Δεν ήταν απλώς σκέψεις, είχαν αποτυπωθεί σε χαρτί, ειδικά αυτό που αφορά στα παιδιά. Και στα παιδιά και γενικότερα η φορολόγηση του 45%, οι πληροφορίες έλεγαν ότι είναι σχεδόν αποφάσεις. Αποφάσεις. Ναι. Βεβαίως, μα δεν συζητήθηκαν σε κάποια σύσκεψη υπηρεσιακή κτλ. Συζητήθηκαν επισήμως στο Υπουργείο Οικονομικών, στις σκέψεις που έγιναν. Μάλιστα, στο προσχέδιο, ειδικά οι ρυθμίσεις που αφορούν στα παιδιά είχαν σταλεί και στα κόμματα προκειμένου να αποφασιστούν. Υπήρξαν οι γνωστές αντιδράσεις από σύσσωμη, από την κοινή γνώμη, αλλά και από τα κόμματα που αποτελούν την συγκυβέρνηση, περιλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας προχθές, όταν είχε γίνει συνάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν κάθετα αντίθετοι στο να περάσουν τέτοιες ρυθμίσεις, όπως βεβαίως και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κατόπιν τούτου, είπαν ότι δεν ισχύει το 45% για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 26.000, ότι όλα αυτά είναι σκέψεις, δεν είναι αποφάσεις.
και συγκαλείται σήμερα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αποφασίσουν το τι θα κάνουν. Τώρα, ποια είναι η ιστορία? Ότι το φορολογικό το συζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο. Το φορολογικό το συζητάμε εδώ από την πρώτη στιγμή του μνημονίου, Δημήτρη. Βέβαια, όχι, εδώ και 1,5 χρόνο γιατί. Γιατί όταν είχε αναλάβει ο κύριος Βενιζέλος Υπουργός Οικονομικών, ναι, είχε λεχθεί τότε ότι τον Οκτώβρη θα έρθει φορολογικό. Ναι. Δεν ήρθε. Είναι υποχρέωση του δεύτερου μνημονίου, η οποία θα έπρεπε τον Ιούνιο να έχει λήξει. Να έχει κλείσει, να έχει ψηφιστεί, να έχει περάσει. Ακριβώς. Έγινε πριν από τις εκλογές μία επιτροπή, αν θυμόμαστε, στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία δεν λειτουργήσε επειδή απήχε η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τα κόμματα λοιπόν ξέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτά που συγκυβερνούν ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα φορολογικό. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Να λένε ότι πιεζόμαστε, παιδιά, τι να κάνουμε, πρέπει να έρθει στη Βουλή, είναι προϋπόθεση για τις δόσεις κτλ. Άρα, ας περάσουμε διότι, έτσι. Και να γίνεται ένα φορολογικό, το οποίο δεν γίνεται στη βάση του τι γινόταν μέχρι σήμερα, τι πρέπει να αλλάξει, ποιοι σήκωναν βάρη, πώς θα πρέπει να κατανεμηθούν, τι ορίζοντα θα έχει, αλλά θέλουμε 2,5 δισεκατομμύρια. Πρέπει να βρούμε 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς θα τα βρούμε, βάλε κάτω χαρτί για μολύβι και να δούμε και μάζευε. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Κυρίως από λοιπόν, τους πολλούς που είναι ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ξέρεις εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα, όταν λες στον κόσμο ότι εγώ έχω λύσεις προκειμένου να ελαφρυνθούν μισθωτοί συνταξιούχοι, οι οποίοι σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων εδώ και πολλές δεκαετίες, και όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξεις. Και τι κάνεις? Προσθέτεις ακόμη περισσότερο σε αυτούς που σηκώνουν και βάζεις βεβαίως και στους άλλους. Αυτό το πράγμα με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να περάσει. Πιστεύω ούτε από τη Βουλή, ούτε πολύ περισσότερο βεβαίως πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτό από την κοινωνία. Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τώρα σε ποια σκέψη προσανατολίζονται. Τι δηλαδή μπορεί να κρύβεται στην ατζέντα των Υπουργών και του Πρωθυπουργού, που τόσοι άλλοι θα συνεδριάσουν, σας είπαμε, σε μια έκτακτη σύνοδο στη σύσκεψη εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, σε λίγο από τώρα, ακόμη δεν έχει καθοριστεί η ώρα. Ας μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από αυτού ο Χρυσόστομος Τσούβης, που θα τον συναντήσουμε μέσα στην αίθουσα ειδήσεων. Χρυσόστομε. Καλημέρα, Πόπη. Δεν έχει καθοριστεί η ώρα, γιατί αυτή τη στιγμή ο κ. Μαυραγάνης βρίσκεται στο γραφείο του και έχει σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες, επεξεργάζονται διάφορα σενάρια. Προκειμένου να είναι έτοιμοι όταν θα πάνε στον Πρωθυπουργό για να του δείξουν το καινούριο. Να έχουν να προτείνουν κάτι. Προς το παρόν έχουμε επιστρέψει στην πρόταση που ίσχυε πριν έρθει η καινούργια κλίμακα. Τι ίσχυε σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση? Από τις. Δεν υπάρχει βεβαίως αφορολόγητο. Έως τις 25.000 ο συντελεστής είναι στο 21%. Από τις 25 ως τις 48.000 ο συντελεστής είναι 36%. Και το υπερβάλλον ποσό αφορολογείται με 45%. Επιπλέον αυτή η επιστροφή φόρου των 1.950 ευρώ δεν είναι flat, όπως λέγαμε χτες. Δεν είναι η ίδια για όλους. Αλλά είναι 1.950 ευρώ έως τις 18.000. Από εκεί και πέρα, για εισοδήματα από 18 έως 29.000 μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος, και από τις 29.000 έως τις 42.000 μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος, όπου μηδενίζεται στις 42.000. Έτσι λοιπόν επιστρέψαμε στην προηγούμενη πρόταση, η οποία, όπως είπαμε και χτες εδώ, αυτή η συγκεκριμένη κλίμακα είναι χειρότερη από την χθεσινή, που είχε το 45% συντελεστή για τα εισοδήματα άνω των 26.000 ευρώ, είναι χειρότερη για τα εισοδήματα ως τις 44.000 ευρώ. Η προηγούμενη κλίμακα δηλαδή, παρότι είχε συντελεστή 45% φορολόγηση εισοδημάτων για τα 26.000 ευρώ εισοδήματα και μετά, ήταν πιο βατή για τους φορολογούμενους ως τις 44.000 εισόδημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αυτή είναι η βάση βεβαίως πάνω στην οποία θα προσπαθήσουν να φτιάξουν το καινούργιο φορολογικό. Έτσι, δεν είναι οι αποφάσεις, είπαμε. Πάνω σε αυτή τη βάση. Είναι η βάση, και επιπλέον, αν με επιτρέψει, Πόπη, δεν θα συζητηθεί μόνο η κλίμακα, θα συζητηθούν και τα φορολόγητα των τέκνων, γιατί και εκεί υπάρχουν οι αντιδράσεις. Θα συζητηθούν και τα επιδόματα, όπου οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή του κονδυλίου, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον το επίδομα για όσους έχουν ένα ή δύο τέκνα θα μειωθεί, προκειμένου να αυξηθεί το ποσό για τους τρίτεκνους που χάνουν από το πρώτο ευρώ και όσους έχουν 4 και 5 παιδιά. Βεβαίως θα συζητηθεί η φορολόγηση των αγροτών, το είπαμε και από το κεντρικό δελτίο χθες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, θα υπάρξουν και επίσημες αντιδράσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, και η φορολόγηση βεβαίως των ελευθέρων επαγγελματίων.
Λοιπόν, όλα αυτά ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Πάνω που αρχίσαμε να λέμε ότι επιτέλους οι άνθρωποι που έχουν ένα ή δύο παιδιά θα πάρουν κάποιο επίδομα για τα παιδιά τους. Αυτό ξανασυζητείται. Θα δούμε δηλαδή σε ποιο ύψος θα καθοριστεί το επίδομα αυτό και αν τελικώς θα παραμείνει. Στα χαρτιά τουλάχιστον, μέχρι να το δούμε να καταβάλλεται, ήταν προγραμματισμένο να καταβληθεί από το δεύτερο εξάμηνο, του δεύτερο τρίμηνο, με συγχωρείτε, του καινούριου έτους. Θα μας τα πει σε λίγο Χρυσόστομο Τσούβης αναλυτικά. Αλλά να έρθουμε σε εσάς, κύριε Κορομιλάκη, να μας δώσετε τα υπέρ, τα κατά, να μας πείτε αυτή τη δεδομένη στιγμή ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και προς ποια κατεύθυνση μπορεί να κινηθούν προκειμένου, κυβέρνηση εννοώ, προκειμένου να καταφέρουν να γεμίσουν τα ταμεία, χωρίς όμως να προκαλέσουν αιμορραγία στους αδύναμους τους, οικονομικά αδύναμους. Το θέμα είναι ότι είναι περίπου 2,5 δις, τα οποία θα πρέπει να είναι το δημοσιονομικό ισοδύναμο των μέτρων και στα φορολογικά θέματα. Mm-hmm. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει με δικαιότερη φορολόγηση, όσο και να ακούγεται περίεργο. Όχι με εξοδοτική φορολόγηση, γιατί μόνο θα πετύχουμε... Όταν λέμε δικαιότερη, αυτός είναι ο πόθος ο μεγάλος, το μεγάλο ζητούμενο. Χρόνια ολόκληρα μας μιλούν για ένα δίκαιο φορολογικό και όταν το δίκαιο φορολογικό που οραματίζονται γίνεται πράξη, βγαίνει δηλαδή στα χαρτιά και το βάζουν στο τραπέζι και το ανακοινώνουν ή τουλάχιστον το διαραίουν, τότε βλέπουμε ότι μόνο δίκαιο δεν είναι. Ναι, γιατί η δικαιοσύνη εξαρτάται καθαρά με τους συντελεστές με τους οποίους θα φορολογηθεί. Και πώς τη βλέπει καθένας κανείς τη δικαιοσύνη αυτή, μπαίνοντας δεξιά ή βγαίνοντας αριστερά, αναλόγως? Εξαρτάται. Αν είναι από τη μεριά των δανειστών, αν είναι από τη μεριά της Τρόικα και των τεχνικών κλιμακίων αυτής, βλέπει ότι εγώ θέλω να πάρω 2,5 δις, χωρίς να εξετάζει αν αυτά τα 2,5 δις που μπορεί να προκύψουν από τη φορολογία γίνουν ληξιπρόθεσμα, γιατί είδαμε γιατί έγινε φέτος με την αύξηση των ληξιπροθέσμων, λόγω της πραγματικής αδυναμίας των ανθρώπων να είναι συνεπείς με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Κατ' εμέ θα πρέπει να εξεταστεί το αρχικό σενάριο που είχε πέσει στο τραπέζι και το αρχικό σενάριο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπε ο συνάδελφος. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά για τη δικαιοσύνη υπάρχει ένας όρος που νομίζω ότι αποτυπώνεται και στο Σύνταγμα, έτσι. Ότι έκαστος εισφέρει στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Σωστά. Αυτή είναι η αρχή. Αυτή είναι η αρχή. Γίνεται αυτό σήμερα? Έχει γίνει ποτέ αυτό? Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα σενάρια που υπάρχουν. Και σήμερα μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχει. Με τα σενάρια που υπάρχουν δεν μπορεί να γίνει και για να ενισχύσω αυτό που λέει ο κύριος Τσιόδρας θα πούμε ότι άλλοι. Η ανάγκη. Γιατί τώρα έχουμε πες ότι υπάρχει ο τυχερός ένας εργαζόμενος, ένα οικογένεια όπως είχε προβλέψει κάποτε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φέρνει 15.000 στο σπίτι και είναι πενταμελής οικογένεια. Τρία παιδιά, αυτός η σύζυγος και τρία παιδιά. Έχει διαφορετική φοροδοτική ικανότητα Ακριβώς. από τον άλλον που παίρνει τις 15.000 και είναι δύο άτομα γιατί είναι αυτός με τη σύζυγο και δεν έχουν παιδιά. Άρα πρέπει να επανεξεταστεί. Κατ' εμέ πρέπει να μπούμε πάλι στη φιλοσοφία του αφορολογήτου, όχι κατάργηση του αφορολογήτου και αντικατάστασή του με μείωση φόρου όπως έχει γίνει τώρα, ή αν θα παραμείνει αυτό το σενάριο, που και αυτό είναι ίσως δικαιότερο στο κομμάτι πιο, γιατί είδαμε το αφορολόγητο από 5.000 στην ουσία για τα χαμηλά εισοδήματα πήγε στην ουσία μέχρι τις 9.000 ευρώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε κλιμακωτή αύξηση αυτού του ποσού των 1.950 ευρώ, παραδείγματος χάρη 5% ή 10% για πρώτο παιδί, συν 5 μονάδες για δεύτερο, συν 5 μονάδες για το τρίτο, συν 5 μονάδες για το τέταρτο και από εκεί και πάνω και να κλείνει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι αποκαθιστάς και μπορείς να πεις ότι είναι περισσότερο δίκαιο το σύστημα, γιατί θα έχει πιο αυξημένη μείωση φόρου αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη και αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη είναι αυτός ο οποίος βαρύνεται με τα παιδιά. Μάλιστα. Πόσο πιθανό θεωρείς, Δημήτρη Τσιόδρα, μετά τις όποιες αντιδράσεις έχουν υπάρξει, μετά τις διαφωνίες μέσα σε αυτή την τριγωματική κυβέρνηση, ακόμη και από τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να προσανατολιστούν σε κάτι που θα είναι πραγματικά πιο δίκαιο? Λίγο πιο δίκαιο ίσως, πραγματικά πιο δίκαιο όχι. Δεν έχω τέτοιες αυταπάτες. Δεν ξέρουν να το κάνουν δεν νομίζω τελικώς, Δημήτρη. Κοίταξε, δεν έχουν τον τρόπο. Και πρέπει να το δεις σε μια λογική ότι έχω αυτό τη φορολογητή ύλη. Πώς μπορώ από αυτή τη φορολογητέα ύλη να βάλω στα ταμεία του κράτους χρήματα από τη στιγμή που δεν έχει κάνει προεργασία? Εδώ τι συζητάμε, ρε Πόπη. 9 μήνες δεν έχει τοποθετηθεί Γενικός Γραμματέας Εσόδων. Ένα τώρα πρόσωπο, είναι κοντά, έτσι, συγγνώμη, δεν είναι στο πλαίσιο των εξελίξεων, δεν έχουν εντοπίσει το άτομο αυτό, δεν συμφωνούν στο να τοποθετηθεί? Είχαμε μάθει, οι πληροφορίες έλεγαν ότι βρέθηκε ο άνθρωπος που θα αναλάβει να ελέγχει τα έσοδα. Έτσι με λέγανε. Μεγάλη. Λοιπόν, περιμένουμε 5-6 χρόνια ακόμα. Υπάρχουν υποψήφοι διάφοροι, τώρα πρέπει να μετρηθούν πάλι οι γνωστές ισορροπίες και τα λοιπά, προσώπων, κομμάτων και τα ρέστα. Πριν τοποθετηθεί. Μα θέμα ισορροπιών, προσώπων και κομμάτων είναι, βρε Δημήτρη, σε αυτή τη φάση. Θέμα επιβίωσης της χώρας. Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας, αλλά αυτό λέω και πάλι, ότι το πολιτικό σύστημα βλέπει ότι τοποθετείται και πάλι με τους γνωστούς ρυθμούς. Αντί να τοποθετηθεί από την αρχή, αντί να προχωρήσεις σε αναδιάρθρωση όλου του μηχανισμού, το οποίο ζητάμε, του φορείς πρακτικού κλπ.
κλπ. Προκειμένου να πεις ότι εγώ μπορώ να βάλω στα ταμεία του κράτους και από άλλους που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα, ώστε να αλαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι σηκώνουν συνεχώς το βάρος, φτάσαμε στο παραπέντε, να μην πω στο και πέντε, λέμε σε 10 μέρες να το καταθέσουμε στη Βουλή, τι να κάνουμε, πού μπορούμε να τα βρούμε. Οι συνήθεις, ύποπτοι. Πάλι θα πληρώσουν. Το χέρι στην τσέπη, λοιπόν, βαθιά αυτοί που δεν έχουν. Οι ειλικρινείς και αυτοί που δεν έχουν. Για να πάμε ξανά στο Χρυσόστομο Τσούφι, διότι πολλά περίμεναν όσοι έχουν παιδιά από το καινούριο αυτό φορολογικό. Τα επιδόματα, έστω αυτά τα επιδόματα των 40 ευρώ, Χρυσόστομε. Πες μας πώς είχε καθοριστεί η όλη κατάσταση, το πλαίσιο δηλαδή, και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, μάλλον. Λοιπόν, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, το επίδομα θα δίνεται από τον ΟΓΑ κάθε τρίμηνο. Επειδή όμως μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται, βασική προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης, και αυτό επειδή συνήθως συμβαίνει μέχρι τον Ιούνιο, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει καταβολή επιδόματος πριν από τον Ιούνιο. Οπότε όσοι δικαιούνται το επίδομα θα πάρουν τους 2 και 3 μήνες μαζεμένους αργότερα. Μένουν τα επιδόματα αυτά? Τι εννοείς? Μένουν, το έχουν συμφωνήσει, το έχουν κλείσει, ή τώρα που θα ξαναμπούν στο Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να το δουν ξανά από την αρχή το θέμα και να το αλλάξουν? Μόλις προείπα ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια εσωτερική ανακατανομή του κονδυλίου. Από τη στιγμή που δεν έχουμε περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να κάνουμε χρήση, την καλύτερη χρήση. Τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά, τι λένε οι πληροφορίες σου, λοιπόν? Σημαίνει εσωτερική ανακατανομή σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι αυτό το σαραντάρι που δικαιούσε για κάθε παιδί στο ένα παιδί δικαιούσε 40 ευρώ, έτσι, στα δύο παιδιά 80, στα τρία παιδιά 130. Μπορεί, τώρα υπόθεση εργασίας είναι, για το ένα παιδί να γίνει 30 ευρώ και αυτό το δεκάρικο να πάει στα τρία παιδιά. Έτσι. Μια εσωτερική ανακατανομή των πόρων. Σημασία έχει ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο, ώστε να υπάρξουν αλλαγές στη χορήγηση, στα ποσά χορήγηση των εισοδημάτων. Τα θα παραμείνουν όπως τα βλέπουμε στην κάρτα μας τώρα? Δηλαδή και εδώ μπορεί να αλλάξει. Θα δούμε προς ποια κατεύθυνση. Προς το παρόν έχουμε αυτό το εισοδηματικό κριτήριο. Για να πάρεις το σύνολο του επιδόματος θα πρέπει να έχεις έως 6.000 ευρώ βασικό οικογενειακό επίδομα. Αυτό δεν είναι πραγματικό οικογενειακό επίδομα, είναι εισόδημα. Είναι το εισόδημα που προκύπτει αν διαιρέσεις το οικογενειακό εισόδημα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με μια οικογενειακή κλίμακα η οποία προκύπτει βάζοντας τον έναν γονέα να ισοδυναμεί με την μονάδα, τον δεύτερο γονέα με το 1 τρίτο και κάθε παιδί με το 1 έκτο, γίνεται μία πρόσθεση. Είναι τέλος πάντων ένας μαθηματικός τύπος αρκετά μπερδεμένος για τους περισσότερους, και έτσι προκύπτουν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια που, επαναλαμβάνω, δεν είναι πραγματικά οικογενειακά εισοδήματα. Τώρα, κύριε Κορομιλά, ακόμη και αν μείνουν έτσι τα επιδόματα αυτά ένα παιδί, στην πράξη είναι βοήθημα? Όχι. Ή αφαιρείται αμέσως με άλλους τρόπους? Κοιτάξτε να δείτε, δεν αντικαθιστά αυτό που κέρδισε ο καθένας από την αύξηση του αφορολογίου του λόγω των παιδιών. Δεν το αντικαθιστά με τίποτα. Γιατί με την παλιά κλίμακα που είχε το πρώτο κλιμάκιο μετά το αφορολόγητο στο 10%, τα 2.000 που έδινε, ας πούμε, για το παιδί ήταν 200 ευρώ. Mm-hmm. Έρχεται τώρα αυτά τα 200 ευρώ που ήταν μέσω, η επιδότηση μέσω της κλίμακας, έρχεται να την καταστήσει με 40 ευρώ και μάλιστα παίρνει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Κατά την άποψή μου, επιμένω, θα πρέπει οι μειώσεις φόρου να είναι γενναίες και αυτές να συνδυαστούν με κάποια εισοδήματα τα οποία θα γίνεται δεκτό και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ότι είναι το ελάχιστο εισόδημα με το οποίο μπορεί να διαβιώσει κάποιος, είτε είναι μόνος, είτε είναι με ένα παιδί, είτε είναι με δύο παιδιά, είτε είναι με τρία παιδιά, είτε είναι με τέσσερα παιδιά. Διαφορετικά δεν σώζεται. Τώρα με αυτά εδώ πέρα τι είναι? Είναι σαν να μοιράζεις, ας πούμε, ελεημοσύνη. Το θέμα δεν θέλει κάποιος ελεημοσύνη, θέλει πραγματικά να ζήσει. Για να μπορέσει να ζήσει αυτή η επιδοματική πολιτική, η οποία σας πληροφορώ ότι την είχαμε μπροστά μας από πέρυσι, από ημερίδα που είχε γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, και ένας από τους ομιλητές, θεωρείται και αυτός ο οποίος έχει προτείνει το μέτρο το συγκεκριμένο, είχε πει ότι θα καταργηθούν αυτά τα αφορολόγητα, πηγαίνει στην κατάργηση των αφορολογήτων, γελάει ο συναδελφός σας, με σκοπό να αντικατασταθούν με επιδόματα. Αυτά τα επιδόματα τουλάχιστον να είναι ισοδύναμης αξίας με την εντός εισαγωγικών επιδότηση την οποία είχαμε λόγω της αύξησης του αφορολογήτου. Και να μην είναι οριζόντιο, γιατί να σας πω κάτι, κάποιος με δύο παιδιά, ο οποίος δηλώνει ένα εισόδημα 80-90 χιλιάδες, δεν έχει ανάγκη αυτής της αύξησης του αφορολογήτου. Ανάγκη έχει αυτός που είναι στις 12, στις 13, στις 15 χιλιάδες, που με τα χίλια ζόρια τα βγάζει πέρα. Να σας κάνω ένα ερώτημα. Κατά πόσον
θα μπορούσαν να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους με άλλο τρόπο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πώς μπορούν να εισρεύσουν φορολογικά έσοδα στα κρατικά ταμεία, διευρύνοντας τη φορολογική βάση. Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος. Μόνο. Ποιοτική όταν και ποσοτική ενίσχυση των ελεκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και ολιές. Όταν λέμε για ελεκτικούς μηχανισμούς, όταν λέμε για εισπρακτικούς μηχανισμούς του δημοσίου, για πόσα άτομα μιλάμε? Δηλαδή, για ποιος είναι ο όγκος των εργαζομένων στο δημόσιο που ελέγχει ποιος πρέπει να πληρώσει και αν τελικώς αυτός ο κάποιος πληρώνει? Κοιτάξτε, έτσι όπως ήταν τώρα οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, βλέπαμε ότι υπήρχαν τμήματα μέσα τα οποία τώρα με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με την τεχνολογία, με το τάξη και με τη λειτουργία, δεν χρειάζεται. Πάρα πολλοί κόσμοι ήταν στα τμήματα Μητρώου, στα τμήματα ξέρω εγώ, του κώδικα βιβλίων και στοιχείων που τώρα έχει απλοποιηθεί και ειδικά από 1η-1η. Άρα όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το δυναμικό, με την κατάλληλη επιμόρφωση που χρειάζεται, μπορεί να πάει. Αυτοί που υπάρχουν δεν γνωρίζω πώς είναι. Πρέπει να είναι γύρω στους 2.000, πρέπει να είναι οι ελεκτές. Μπορεί να κάνω και λάθος, το γνωρίζουν καλύτερα οι συνδικαλιστές, τις πω εδώ γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος πρέπει καθημερινά να είναι έξω και να ελέγχει τη διακίνηση και γενικά το τι γίνεται. Και παράλληλα να γίνονται τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, γιατί έχουμε φτάσει τώρα στην ομοιρία και των επιχειρήσεων, γιατί είναι σημαντικότατο, η ομοιρία των επιχειρήσεων που αναγκάζονται να φυλάσσουν βιβλία, στοιχεία κλπ. Mm-hmm. Από το 2000, γιατί κάθε χρονιά, σε κάθε φορολογικό, έχουμε μια επιπλέον παράταση της παραγραφής, λοιπόν, που δείχνει την αδυναμία ελέγχου. Μία παρένθεση θα ανοίξουμε, διότι είδαμε τώρα τι γίνεται με τα ζευγάρια με παιδί, για τις οικογένειες δηλαδή, να δούμε τι γίνεται και με τους συνταξιούχους. Θυμίζουμε ότι έτρεχε μία απογραφή συνταξιούχων και για τον ΟΓΑ και για τα υπόλοιπα ταμεία, που έληξε και είναι στη γραμμή μας ο διοικητής του ΟΓΑ, ο κύριος Πέτρουλας. Καλή σας μέρα, κύριε Πέτρουλα. Έληξε με έναν αριθμό δικαιούχων των δικών σας επιδομάτων, των δικών σας συντάξεων, να είναι άφαντος. 40.000 δεν ήρθαν να απογραφούν? Όχι, όχι, δεν είναι άφαντος, μην το λέμε έτσι και δημιουργηθούν λάθος εικόνες. 40.000 άτομα περίπου δεν έχουν πάει ακόμα να απογραφούν. Ξέρετε ότι είναι εθνικό σπορ λίγο να αφήνουμε τελευταία ημέρα και την τελευταία ημέρα να λέμε δώστε παράταση. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι 40.000 άτομα άφαντοι. Με την έννοια ότι δεν έχουν έρθει ακόμη να απογραφούν, κύριε Πέτρουλα, το λέω. Με αυτή την έννοια. Αλλά επειδή μιλάμε για συνταξιούχους του ΟΓΑ, δηλαδή ανθρώπους που μπορεί να ζουν σε χωριά, να είναι αγρότες κλπ., έχετε τη δυνατότητα να τους προσφέρετε άλλο τρόπο έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν για να απογραφούν? Δεν είναι θέμα ταλαιπωρίας. Από εκεί που πηγαίνουν και παίρνουν τη σύνταξή τους, μπορούν να απογραφούν. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι θέμα καμία ιδιαίτερη στιγμή. Το αφήνετε δηλαδή στο τελευταία στιγμή του Έλληνα του 40.000 ανθρώπους που δεν έχουν απογραφεί ακόμη? Αυτό το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Όπου υπάρχει κάποια προθεσμία για να κάνουμε κάποια δουλειά, την τελευταία μέρα μαζευόμαστε και φωνάζουμε πότε θα δω, τι παράταση θα δώσουμε. Παράταση δίνεται λοιπόν? Εν πάση περιπτώσει, δώσαμε παράταση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δύο εβδομάδες, μέχρι τις 14 του μηνός. Απλά όσοι πλέον δεν πάνε και σε αυτές τις δύο εβδομάδες να απογραφούν, δεν θα τους καταβληθεί η σύνταξη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν. Κάτι τελευταίο, κύριε Πέτρουλα. Το δώρο πότε θα καταβληθεί? Το δώρο ήδη καταβλήθηκε από χθες. Α, έχει πληρωθεί λοιπόν από χθες το δώρο. Το έχουν πάρει κανονικά και όσοι δεν είχαν απογραφεί, σωστά? Το δώρο Χριστουγέννων καταβλήθηκε σε όλους και και η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μια και λέμε και για δώρα, να πάμε στο Χρυσόστομο τον Τζούφι να δούμε πότε πληρώνονται τα δώρα των Χριστουγέννων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και για κάποιους είναι και το τελευταίο δώρο που θα δούνε αυτό. Ναι, στον δημόσιο τομέα είναι το τελευταίο δώρο. 200 ευρώ. Στον ιδιωτικό έχουμε ακόμα, λες? Στον ιδιωτικό έχουμε κάποιο διάστημα ακόμα. Στον ιδιωτικό για κάποιους ήταν το τελευταίο δώρο της προηγούμενης χρονιάς, έτσι. Σωστό. Στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν πρέπει να καταβληθούν τα δώρα έως τις 21 Δεκεμβρίου. Η μη καταβολή τους βεβαίως συνιστά ποινικό αδίκημα. Ενώ στον δημόσιο τομέα τα ποσά είναι γνωστά. Είναι 200 ευρώ για τον δημόσιο υπάλληλο, 250 για τον συνταξιούχο και καταβάλλεται ανάλογα με το ταμείο. Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν καταβάλει δώρο εργοδότης, είναι ποινικό αδίκημα, Χρυσόστομο? Ποινικό αδίκημα και νομίζω είναι και αυτόφορη σύλληψη. Αυτόφορη διαδικασία. Λοιπόν, επιμένουν περισσότερο οι φίλοι που μας τηλεθετές που μας παρακολουθούν στο θέμα των αγροτών, κύριε Κορομιλάκη. Και λένε εκεί τι γίνεται. Αλλάξανε και τα συνταξιοδοτικά στους αγρότες. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν έτσι λίγους μήνες νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, εργάζονται άλλα δύο χρόνια προκειμένου να βγουν στη σύνταξη. Με τους αγρότες, τι μέρημνα πρέπει να ληφθεί?
Στο συνταξιοδοτικό. Και στο φορολογικό. Τίποτα, και στο συνταξιοδοτικό. Και στο φορολογικό. Στο συνταξιοδοτικό όλοι κυνηγάμε τα επιπλέον 2 χρόνια, έτσι όπως φαίνεται. Mm. Γιατί εκεί περιμέναμε και εμείς τα 65, θα πάμε στα 67. Και μέχρι τότε, μάλλον θα έχει αυξηθεί επιπλέον το προσδόκιμο ζωής και θα μας πάνε στα 70 και στα... δεν ξέρω πόσο. Τώρα για το φορολογικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα βιβλία θα πρέπει να υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά να υπάρχει ένα όριο εκμετάλλευσης, το οποίο θα μπορούσε να, είναι, να υπάρχει απαλλαγή και να είναι το αντικειμενικό. Κατά μένα πρέπει να υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά με το ΦΠΑ, ειδικά με επιστροφές ΦΠΑ, και να μην πηγαίνει με ποσόστες. Έχοντας βιβλία, θα μπορεί να πηγαίνει με το πραγματικό γεγονός και σε κάθε περίπτωση να είναι περισσότερο ωφελημένη. Βέβαια, αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι μικρές καλλιέργειες, μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν κάποια απαλλαγή, και εδώ είναι να το δει καθαρά το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, σε επίπεδο φορολόγησης, οι συντελεστές οι οποίοι βάζουν για τη φορολόγηση, αυτός που διέρευσε το 13%, θεωρώ ότι θα μπορούσε να επανεξεταστεί. Βλέποντας. Θα γυρίσουμε σελίδα για να δούμε τι γίνεται και στα σχολεία. Διότι συζητούσαμε για παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο τους νηστικά. Στην αρχή το θέμα, θυμάσαι, είχε αμφισβητηθεί. Ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Σιγά-σιγά όμως, περνώντας ο καιρός, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα η πολιτεία σκέφτεται να εκμεταλλευτεί ανάλογα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, για να δίνει στους μαθητές δωρεάν γάλα και φρούτα. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει πότε θα ξεκινήσει το μέτρο αυτό και τι εικόνα έχει η πολιτεία για την κατάσταση που επικράτησε στα σχολεία, Άννα. Από το Φεβρουάριο, Πόπη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, θα ξεκινήσει αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με δωρεάν παροχή γάλακτος και φρούτων στα σχολεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακριβώς το πρόβλημα του υποσιτισμού. Ίσως είναι και η πρώτη φορά ή από τις λίγες, εν πάση περιπτώσει, φορές που η πολιτεία φαίνεται να αναγνωρίζει ότι επιτέλους υπάρχει πρόβλημα υποσιτισμού στα σχολεία. Το ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Παιδείας, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερη προσοχής, καθώς έχει και πολλές κοινωνικές παραμέτρους. Ωστόσο, για το θέμα, να πούμε ότι ξέσπασε και σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι έφεραν και σχετική επερώτηση στη Βουλή, στην οποία απάντησε ο Υπουργός Παιδείας, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί επαιτία του κράτους. Ενώ απάντησε ο Υπουργός Παιδείας ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος Υπουργός Παιδείας κάτι τέτοιο, και αυτός ο χαρακτηρισμός είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό. Να ακούγεται, ναι, από το βήμα της Βουλής, από το Κοινοβούλιο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κάτι τέτοιο ακούμε, λοιπόν, και στη σκέψη όλων μας υπάρχει πάντα και το τελευταίο των σεναρίων. Το να μαζέψουμε, δηλαδή, τα πράγματά μας και να φύγουμε να αναζητήσουμε την τύχη μας σε μία άλλη χώρα της Ευρώπης ή και αλλού. Η Γερμανία είναι χώρα που δέχεται αρκετούς Έλληνες το τελευταίο χρονικό διάστημα για δουλειά. Κάποιοι όμως, μάλλον, δεν βλέπουν τον όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Αναφερόμαστε σε μία ιστορία που θυμίζει πολύ την ταινία με τον Tom Hanks, The Terminal. Θυμάστε που έμενε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο αεροδρόμιο μέσα ο Tom Hanks εκείνη την ταινία. Πολλές φορές, λοιπόν, η ίδια η ζωή είναι αυτή που ξεπερνά και την φαντασία του πιο δημιουργικού σκηνοθέτη. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου θα μας πει για την ταλαιπωρία που ζουν Έλληνες, αλλά και άλλοι, νομίζω και μια Βουλγάρα, στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, βέβαια, δεν είναι σαν τον Tom Hanks. Δεν μένει 6 μήνες τώρα στο αεροδρόμιο του Μονάχου για πολιτικούς αλλά για οικονομικούς λόγους. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ζευγάρι, έναν Έλληνα και τη σύντροφό του βουλγαρικής καταγωγής, που έφυγαν πριν από 6 μήνες από τη Θεσσαλονίκη για οικονομικούς, γιατί αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στη Γερμανία. Όταν έφτασαν, λοιπόν, εκεί, προσπάθησαν να βρουν δουλειά, κάτι που όμως δεν κατέστη δυνατό, καθώς δεν είχαν τα χρήματα για να βγάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την άδεια εργασίας. Άλλωστε, για να βγουν όλα αυτά τα έγγραφα, απαιτούνται αρκετά χρήματα, όπως στις περισσότερες χώρες. Σύμφωνα, λοιπόν, με εκτενές ρεπορτάζ της Deutsche Zeitung, που φιλοξένησε την ιστορία των ανθρώπων αυτών στην εφημερίδα, αναγκάστηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες όμως απαγορεύεται. Οι αρχές όμως έδειξαν ανοχή στην ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, με αποτέλεσμα 6 μήνες τώρα να μένουν εκεί. Επειδή, μάλιστα, κάποια στιγμή, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τελείωσαν και τα λιγοστά χρήματα που είχαν, αναγκάστηκαν να δουλεύουν στα καταστήματα εκεί, πλένοντας πιάτα και ποτήρια, προκειμένου να καταφέρουν να βγάλουν, να εξοικονομήσουν τα προς το ζήν. Όσο για τα βασικά, το φαγητό, καθημερινό τους φαγητό, εξασφαλίζεται ως τώρα από προσφορές από τους εργαζομένους του αεροδρομίου. Τι να πει κανείς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
Απίστευτη ιστορία αυτή, έτσι. Απίστευτη ιστορία, ναι. Και δυστυχώς σε μια χώρα που βλέπουμε ότι βρίσκεται τόσα χρόνια σε ύφεση, ένας Θεός ξέρει πότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μειώνεται το ποσοστό ανεργίας και να δίνεται ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, γιατί έχουμε 50-60% ανεργία σε νέους ανθρώπους, θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή μετανάστευσης. Και δυστυχώς, όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους καλύτερα μορφωμένους, συνήθως από αυτούς σε μεγαλύτερη ηλικία, που σημαίνει ότι αυτή η χώρα χάνει ένα πάρα πολύ ή θα χάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του δυναμικού της. Βεβαίως, σε μια νομισματική ένωση θα ήταν λογικό να πει κάποιος ότι ωραία, θα υπάρχει μετανάστευση. Παραδείγματος χάρη. Δεν μιλάμε για μετανάστευση με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Έτσι, μιλάμε για μια ενιαία αγορά χωρίς σύνορα, με ελεύθερη μετακίνηση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου δύσκολο κάποιος που δουλεύει στη Νέα Υόρκη να σηκωθεί να φύγει να πάει στην Καλιφόρνια, αν του προσφερθεί μια καλή δουλειά εκεί. Αλλά μιλάμε όμως για μια χώρα που έχει μια γλώσσα και που έχει ουσιαστικά μια ενιαία κουλτούρα. Εδώ έχεις ένα νόμισμα, έχεις διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να φύγει και να πάει στη Γερμανία. Με εντελώς διαφορετική κουλτούρα που δεν ξέρω πόσο ξέρει τη γλώσσα και σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, αφού δεν έχουμε συνηθίσει αυτή την κυνηγότητα. Όταν σε αναγκάζουν οι συνθήκες να φύγεις από το σπίτι σου, από την πατρίδα Ακριβώς. σου, είναι όπου και δεν είναι ότι σου προσφέρεται μια δουλειά και λες ότι εντάξει, πάω, φεύγω εκεί, ας πούμε, γιατί θεωρώ ότι η προσφορά που γίνεται είναι καλύτερα. Βλέπεις ότι δεν έχεις κανένα μέλλον, καμία τύχη έτσι, εδώ. Έτσι. Και αυτό δυστυχώς θα κάνει να φύγουν όχι μόνο οι απελπισμένοι, αλλά και οι πιο ξύπνοι και αυτοί που ρισκάρουν, να το πω έτσι, πιο πολύ. Νομίζω ότι αποδυναμώντας ουσιαστικά τη χώρα. Έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν εδώ και καιρό, Δημήτρη, δυστυχώς. Τα καλά μυαλά της χώρας δηλαδή είναι στο εξωτερικό σε μεγάλο βαθμό. Αυτό τα διώχναμε πάντα. Ακόμα και στις συνθήκες ευημερίας εδώ, όταν πήγαιναν, υποτίθεται ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα, πάρα πολλοί, ειδικά επιστήμονες, ακαδημαϊκοί κλπ, δεν ένιωθαν ότι έχουν κάποια τύχη εδώ, στην Ελλάδα, και όταν έρχονταν από το εξωτερικό για να μπουν εδώ, ήταν τέτοιο το κατεστημένο εδώ που ουσιαστικά τους έδιωχνε. Λοιπόν, τώρα μιλάμε όμως για άλλη κατάσταση. Δημήτρη, περιμένουμε πώς και πώς τα χρήματα της δόσης. Για να αρχίσει λίγο να κινείται το χρανάζι αυτό που λέγεται ελεύθερη αγορά, ελεύθερη οικονομία, να πέσουν χρήματα στην αγορά. Είχαμε και ένα Eurogroup χθες, το οποίο όμως δυστυχώς δεν συζητήθηκε καθόλου το ελληνικό θέμα. Για πάμε στον Χρυσόστομο Τσούφι να μας πει πότε το παραπέμψανε, σε ποια ημερομηνία το ελληνικό ζήτημα και την καταβολή της δόσης. 13 Δεκεμβρίου. Θα συζητηθεί εκεί τότε. Εκεί θα συζητηθεί και η δόση και το πώς θα έχει βεβαίως η κατάληξη της όλης διαδικασίας για την επαναγορά των ελληνικών ομολόγων. Χτες έγινε μια ενημέρωση από τον κύριο Στουρνάρα στους ομολόγους του και το αφήσαν εκεί. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν μετά ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Eurogroup και ο Λιρένο, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, κάνανε και τη σχετική πλάκα σχετικά με το πόσο διέφερε το συγκεκριμένο Eurogroup από τα προηγούμενα thriller που είχαν να ασχοληθούν με το ελληνικό ζήτημα. Από τις 13 λοιπόν Δεκεμβρίου, πάντως εκείνη την ημερομηνία έχουμε και σύνοδο κορυφής, έτσι. Οπότε... Και εκείνη την ημερομηνία περιμέναμε χρήμα. Και εκείνη την ημερομηνία περιμένουμε χρήμα και λογικά, αν όλα πάνε καλά, πολλά θα εξαρτηθούν από αυτή τη διαδικασία επαναγοράς των ομολόγων, λογικά θα έχουμε και χρήμα. Πότε δηλαδή, αν αποφασίσουν στις 13 το Eurogroup εκείνο να δώσουν τη δόση στην Ελλάδα, πότε θα πάρουμε χρήμα? Με δεδομένο ότι θα έχει, αν έχει γίνει και η σύσκεψη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι πολλές μέρες μετά, 2-3 μέρες είναι. Αλλά το θέμα είναι να πάρουν την απόφαση. Μάλιστα. Στο μεταξύ, επειδή η κατάσταση εδώ οικονομικά, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και όπως βλέπουμε, ζορίζει πάρα πολύ. Ανάκαμψη, πότε θα έχουμε στη χώρα αυτή, τι λένε οι εκθέσεις? Είχαμε και την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Μέχρι να φτάσουμε στην ανάκαμψη, την οποία τοποθετεί πότε, τι βλέπει να γίνεται σε επίπεδο ανεργίας και διαβίωσης εδώ? Λοιπόν, ο κύριος Προβόπουλος θεωρεί ότι φέτος θα έχουμε ύφεση λίγο πάνω από το 6%. Για το 2013 θα κυμανθεί η ύφεση ανάμεσα στο 4% και στο 4,5%. Ανάκαμψη έρχεται από τις αρχές του 2014. Είναι λίγο πιο απεσιόδοξος ο κεντρικός τραπεζίτης από το Υπουργείο Οικονομικών, που θεωρεί ότι θα έχουμε ανάκαμψη από το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Ναι. Για την ανεργία θα εκτοξευθεί πάνω από το 26% τόσο το 2013 όσο και το 2014. Στην Τράπεζα της Ελλάδος θεωρούν ότι με τις μειώσεις μισθών που θα γίνουν και το 2013
θα έχουμε ανακτήσει το σύνολο της χαμένης ανταγωνιστικότητάς μας και γι' αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι από το 2013 και μετά πρέπει να σταματήσουν οι μειώσεις των αποδοχών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας να γίνεται με βάση την αύξηση της παραγωγικότητας. Και φυσικά πρέπει σαν εθνική προτεραιότητα να είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα και για τα δώρα, πότε καταβάλλονται τα δώρα στο δημόσιο τομέα, πότε στον ιδιωτικό. Λέγαμε ότι στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι ακόμη πιο άγρια. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις είτε δεν μπορούν, είτε δεν θέλουν, είτε και δεν μπορούν πραγματικά να καταβάλουν δώρα. Μας λέει λοιπόν μια φίλη η οποία μας στέλνει μήνυμα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης έτσι που επικρατεί. Τι συζητάτε, λέει, το περσινό δώρο το πήρα φέτος το Σεπτέμβρη, το φετινό δεν ξέρω καν αν θα το πάρω, γιατί έχω να πληρωθώ ένα χρόνο ήδη, εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα είναι η κυρία. Έχει να πληρωθεί ένα χρόνο, είναι σε πρόγραμμα ΑΜΕΑ, ατόμων δηλαδή με ειδικές ανάγκες, μητέρα δύο παιδιών τα οποία πρέπει να μεγαλώνω μόνη μου. Πείτε μου σας παρακαλώ πόσο εγώ μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και δεν είναι η μοναδική Χρυσόστομε που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας η γυναίκα αυτή έτσι όπως περιγράφει τα πράγματα. Πόσοι Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας? Ένας στους τρεις. Και είναι ένας στους τρεις. Είναι υπό την απειλή της φτώχειας σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είναι το τρίτο πιο υψηλό ποσοστό στην Ευρωζώνη. Προπορεύεται η Βουλγαρία που είναι ένας στους δύο, 49%, και η Ρουμανία με τους Λετωνούς στο 40%, εμείς όταν στο 31%. Όταν λέμε φτώχεια εννοούμε τι εισόδημα, με πόσα αναγκάζεται να ζει ένας άνθρωπος που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας στη χώρα μας? Δεν διευκρινίζεται. Είναι περίπου στα 600 ευρώ. Είναι περίπου 6.000 ετήσιο. Περίπου 6.000 ετήσιο. Άρα είναι 700 κάπου εκεί. Είναι κάτι λιγότερο από τόσα. Λοιπόν, είναι οικογένειες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Δεν μιλάμε να αγοράσουν ακόμη και βασικά είδη διατροφής. Και βεβαίως δεν υπάρχει βεβαίως και εργασία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ποσό του δώρου λέει είναι 400 ευρώ και όχι 200, μας λένε οι φίλοι. Μας διορθώνουν. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Ναι, έχετε δίκιο λοιπόν. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Ωραία. Οι Τρίτεχνοι πότε θα πάρουν επίδομα, γνωρίζουμε? Όχι. Δεν υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Θα επιστρέψουμε κοντά σας και να απαντήσουμε και σε δικές σας ερωτήσεις φορολογικές και όχι ασφαλιστικές συνταξιοδοτικές. Ο κύριος Κορομιλάς απαντά σε φοροτεχνικά θέματα. Ό,τι έχει να κάνει με την εφορία. Δηλαδή, στείλτε το στο 54260 στο Twitter και θα απαντήσει ο κύριος Κορομιλάς. Και με τον Δημήτρη Τζιόδρα θα δούμε τι συμβαίνει και στο εσωτερικό των κομμάτων. Διότι χθες είχαμε διαγραφή Λοβέρντο, αφού πρώτα ανακοίνωσε την ίδρυση αυτής της τάσης. Δεν τα ακόμα, ήταν κίνηση, μάλιστα. Θα δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε κόμμα εκεί, μέσω κομματική αντιπολίτευση κιόλα. Εντάξει, δεν. Το καλημέρα σα. Έχουμε τάση. Λοιπόν, τάση είναι και εκεί. Επειδή κοντεύουμε να χάσουμε τις τάσεις και τα πασχάλια. Για τα κόμματα, τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι μονολιθικοί οργανισμοί, υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Ωραία. Και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε κοντά σας με τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, στο Twitter και στο SMS. Ερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ κοντά σας με τον κύριο Κορομιλά, το φοροτεχνικό, να περιμένουμε δικές σας ερωτήσεις φοροτεχνικές και μόνο προκειμένου να τις απαντήσει, και τον Δημήτρη Τσιόδρα για να δούμε μαζί τι γίνεται τώρα στα κόμματα. Με την κοινωνία σε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη, και με τα κόμματα να διαφωνούν πάνω σε τόσο σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το φορολογικό, για παράδειγμα. Θέματα που είναι άμεσα εξαρτημένα, από αυτά είναι άμεσα εξαρτημένη η καταβολή της δόσης ή όχι. Πώς βλέπεις να κυλά το πράγμα και μετά τη διαγραφή Λοβέρδου? Τι σημαίνει διαγραφή Λοβέρδου? Αποδυναμώνεται κατά έναν η δύναμη που έχουν μαζί βουλευτικά, εννοώ, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τη Δημοκρατική Αριστερά και τις κόκκινες γραμμές της. Όχι τόσο, γιατί ο κύριος Λοβέρδος έχει πει ότι στηρίζει την κυβέρνηση. Ως εκ τούτου δεν μετράται εκτός της κυβερνητικής συμμαχίας. Το πρόβλημα εκεί είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν νέο διπολισμό. Ενώ πριν ξέραμε ότι ο διπολισμός είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, λοιπόν τώρα έχουμε διάλυση του Πασόκ και ουσιαστικά έτσι διάλυση. Γιατί μιλάμε για ένα κόμμα που πήρε 12% και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στο 5%. Και βλέπουμε συνεχώς αποχωρήσεις χωρίς να φαίνεται κάποια δυνατότητα τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον ανάκαμψης. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και στον ενδιάμεσο χώρο υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση αν
μπορεί να υπάρχει κάποια κίνηση προκειμένου να φτιαχτεί ή ένα νέο Πασόκ ή να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις που δεν μπορούν να βρουν στέγη ούτε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρούν ότι ιστορικά, πολιτικά, ιδεολογικά κτλ. Είναι αλλού, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούν ότι είναι αρκετά πιο αριστερά από τις δικές τους τις θέσεις ή εκτός δικών τους θέσεων, για να μην βάζουμε ταμπέλες. Έτσι λοιπόν, εκεί υπάρχουν διάφορες ομάδες, κινήσεις κτλ. Είδαμε τον κύριο Λοβέρδο χθες να ανακοινώνει την κίνηση ρήξη που έχει στόχο να μετασχηματιστεί σε ένα καινούριο κόμμα. Έχουμε τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος με τον κοινωνικό σύνδεσμο εδώ και κάποιους μήνες επίσης κινείται σε αυτή τη λογική. Έχουμε διάφορες ομάδες που έχουν προκύψει από το Πασόκ. Έχουμε μια κίνηση που γίνεται από το Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά προκειμένου, και από τις κινήσεις προκειμένου να φτιαχτεί ένα φόρουμ διαλόγου, αν μπορεί να υπάρξει κάποια ενιαία κίνηση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουμε όλα την αυτά, κοινωνία αξιών του κ. Μπουραντά. Έχουμε την κοινωνία αξιών του κ. Μπουραντά, έχουμε τη δράση να κάνει ιδρυτικό συνέδριο, έχουμε την Πολιτεία 2012, έχουμε την ΠΕ80, τέλος πάντων κινήσεις και ομάδες οι οποίες πιστεύουν ότι πρέπει αυτός ο χώρος να αναδιαμορφωθεί και να φτιαχτεί. Δώσε μας λίγο, καινούργιο, σε παρακαλώ, επειδή βάζοντας τα κάτω αυτά σε μία λίστα, ο αριθμός των νέων κομμάτων, εν πάση περιπτώσει σχημάτων, δεν μιλάμε για κόμματα, σχημάτων που, ναι, που δημιουργούνται, είναι πραγματικά μεγάλος. Βεβαίως. Έτσι, ως απάντηση σε όλους όσους λένε, μα δεν έχω που να στρέψω την προσοχή μου, που να ακουμπήσω τις ιδέες μου, που να βρω παρηγοριά και να βρω κάτι καινούριο. Ποσοστό συμμετοχής νέων προσώπων, νέων μυαλών, άφθαρτων δηλαδή προσώπων μέσα σε όλα αυτά τα σχήματα. Αρκετή, θα έλεγα. Αρκετή, αλλά όχι τόσο ικανή ώστε να μπορέσεις να πεις ότι δημιουργείται ένα καινούργιο σχήμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο κύριος Λοβέρδος ανακοίνωσε χθες την ιδρυτική διακήρυξη, έχει 50 άτομα, εκτός από τον ίδιο, εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα κανέναν. Από τους υπόλοιπους 49. Αυτό λοιπόν, βεβαίως δεν καθιστά τους ανθρώπους αυτούς άσχετους, κακούς ή ανίκανους. Αντιθέτως, μπορεί να είναι σοβαρότατοι και πολύ ικανοί. Πάρα πολύ καλή. Επίσης, τις κινήσεις ομάδες. Κάποιοι που φύγαν, είπαν λάθος, με βάλατε μέσα. Τι έγινε από εκεί? Από τους 50, δεν ξέρω, νομίζω βγήκε μία δήλωση από κάποιον. Δεν ήταν το όνομά του, νομίζω, στους 50. Σε παρακαλώ, δες. Έτσι, βλέπουμε, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Σε παρακαλώ, κοίταξε τις αγκαλιές και τα φιλιά μεταξύ των δύο αυτών προσώπων που χθες σκοτώθηκαν. Σκοτώθηκαν σε εισαγωγικά. Ναι. Τι έγινε, τι μεσολάβησε και για ποιο λόγο τα μάζεψε τα μπογαλάκια του και έφυγε από το Πασόκ ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος αυτό το οποίο λέει, ότι το Πασόκ κινήθηκε σε διαφορετική λογική από τις εισηγήσεις που είχε κάνει ο ίδιος, ότι ο κύριος Βενιζέλος με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε επιδείνωσε την κατάσταση και το πρόβλημα που υπήρχε στο Πασόκ, αλλά δεν θέλω να μπω ούτε σε ψυχολογικές ερμηνείες, ούτε σε τίποτα. Δεν είναι ένα θέμα ερώτημα ψυχολογικών ερμηνείων. Συγγνώμη, σε μια χώρα η οποία σπαράσεται οικονομικά, όχι, και όχι αυτό, μόνο. Αυτό θέλω δύο να πω. Άνθρωποι που ξεκινούν μαζί και μάλιστα τονίζουν το πόσο μαζί είναι, αγκαλιάζονται, φιλούνται και ξαφνικά οι δρόμοι τους χωρίζουν. Θέλουμε να ξέρουμε αν χωρίζουν επί της ουσίας ή αν χωρίζουν για την καρέκλα. Λοιπόν, ο κύριος τουλάχιστον, Λοβέρδος, ο κύριος το λιγότερο. Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος λέει ότι εγώ είχα προτείνει θέσεις οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από τον κύριο Βενιζέλο. Εγώ δέχομαι την πολιτική ερμηνεία. Γι' αυτό λέω, δεν θέλω να μπω σε άλλου είδους ιστορίες, ότι okay, δεν έγιναν δεκτές οι θέσεις που είχε προτείνει. Εδώ υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα. Μπορεί αυτή η ανασύνδεση που λέμε της κεντροαριστεράς ή τέλος πάντων η δημιουργία ενός νέου σχήματος να βασιστεί σε πολιτικούς οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν πρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή? Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος να εμπιστευτεί ένα πολιτικό, όπως είναι ο κύριος Λοβέρδος, παραδείγματος χάρη, έτσι, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός τα προηγούμενα χρόνια. Ή αν ξεκινήσει κάποια άλλη κίνηση από κάποιο άλλο στέλεχος του Πασόκ, γιατί έχουμε δει και άλλες κινήσεις. Το Πασόκ το αφήνεις απ' έξω, γιατί ούτως ή άλλως χάνει τα ποσοστά του, λες. Ναι, το αφήνω απ' έξω. Κοίταξε, ο κύριος Βενιζέλος λέει: εγώ κάνω ένα ανοιχτό συνέδριο, όποιος θέλει, ας έρθει. Λοιπόν, πάρα όχι, πολύ. Γιατί αν λες οποίοι ότι ο κύριος Λοβέρδος, για παράδειγμα, μπορεί να πείσει από τη στιγμή που ήταν υπουργός μιας μνημονιακής κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος ήταν υπουργός οικονομικών της ίδιας κυβέρνησης. Τα ίδια ερωτήματα τίθονται και για αυτόν. Ναι. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Λοβέρδος μπορεί. Γιατί δεν είναι το ζήτημα, δεν προκύπτει κανένας από παρθενογένεια, έτσι. Όλοι κάπου συμμετείχαν. Mm-hmm. Και αυτοί που είναι εκτός πολιτικής έχουν μια ιστορία πίσω τους. Επαγγελματική, κοινωνική, ναι, πολιτική πιθανόν κλπ. Το ερώτημα είναι. Αν λοιπόν τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν στη συγκεκριμένη συγκυρία να πούνε ότι εγώ φτιάχνω κάτι καινούργιο. Βεβαίως είναι υπουργός. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει διατελέσει υπουργός εξ ανάγκης έχει καεί και δεν μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του ή δεν μπορεί να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να τον ακολουθήσει. Mm-hmm. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει το αν μπορούν πρόσωπα τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτό το διάστημα να έχουν αυτή την τύχη. Ο ίδιος μπορεί να φιλοδοξεί οτιδήποτε, έτσι. Όχι, δεν λέω για τον κύριο Λοβέρδο μόνο. Ο κύριος Μόσχελος, παραδείγματος χάρη, έχει κάνει τη δυναμική Ελλάδα, ας πούμε. Επίσης,
κινείται, έχει μαζέψει κόσμο κτλ. Μπορούν λοιπόν όλες αυτές οι κινήσεις να δημιουργήσουν κάτι? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σαν πολίτης, νομίζω απάντηση. Πολύ θα θέλαμε, κύριε πολίτης, Κορομιλά. Πολύ θα θέλαμε. Όσοι είχαν πρωταγωνιστήσει όλα αυτά τα χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχοντας και θέσεις ευθύνης και έχοντας και ένα σημαντικότατο μερίδιο στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό, νομίζω ότι καλό θα είναι να σκεφτούν ότι η στροφημία τους διαφυλάσσεται περισσότερο με μια καλή αποχώρηση και όχι με προσπάθεια επανεισόδου στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι και ηλικιακά και σε μυαλά, αν το θέλετε να το πούμε, που δεν είναι παροχημένων παλιών παραγόντισκων της πολιτικής, οι οποίοι μπορούν και έχουν τη θέληση να προχωρήσουν αυτή τη χώρα. Ας δούμε λοιπόν σε αυτά τα σχήματα που συζητήσαμε προηγουμένως, που είναι αξιόλογοι άνθρωποι και επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν ένα όραμα για τη χώρα, ποιοι μπορούν να προχωρήσουν, και όλοι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησαν το κοινό συμφέρον και κάνανε λάθη, και βέβαια, εντάξει, λάθη κάνουν αυτοί που εργάζονται. Εγώ θεωρώ ότι εργάστηκαν, έκαναν λάθη, αλλά δεν θα μπορούσε να δεχτεί κανένας πλέον σε αυτή τη χώρα ότι οι ευθυνόμενοι γι' αυτό τον εκτροχιασμό και για αυτά τα χάλια θα μπορούν πάλι να βγουν και να απαιτήσουν από τον κόσμο να τους πιστέψει, επειδή άλλαξαν προσωπείο με την έννοια ότι φτιάξαν ένα άλλο σχηματισμό. Εκλογές είχαμε πριν από μερικούς μήνες, σας θυμίζω, κύριε Κορομιλά. Και ήταν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διεκδίκησαν την ψήφα μας και που την πήραν. Στις επόμενες, την έλαβαν. Οι επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν, θα δούμε εκτός από το κλασικό δίπολο όπως τίνεται να διαμορφώνεται της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε και ενδιάμεσα και άλλα σχήματα τα οποία θα προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν κάποιο πρόγραμμα που μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση, αλλά τουλάχιστον το λαό να στέκεται περήφανος και με όρθιο το κεφάλι, όχι σκυμμένος όπως αυτή τη στιγμή οδηγείται. Δημήτρη, αυτό το... τις απόψεις δικές σας θα θέλαμε πολύ να τις ακούσουμε. Στο Twitter θα τις μεταφέρω στην κουβέντα μας εδώ ή στο SMS της εκπομπής. Αυτή η απάντηση θα μπορούσε να αφορά και τη σημερινή και τη συμμετέχοντα σημερινή κυβέρνηση. Γιατί κακά τα ψέματα, δηλαδή το ότι πώς είναι δυνατόν πολιτικά πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε όλο αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες, σήμερα λένε ότι θα σας βγάλουμε από την κρίση. Γιατί αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα στην κυβέρνηση είναι πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτό το οποίο ζήσαμε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Στην οικοδόμηση οικονομίας, πολιτικής κλπ. Άρα, αν η απάντηση είναι αρνητική, ότι δεν μπορούν, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει όλο το πολιτικό προσωπικό, έτσι όπως το ξέραμε, να φύγει από τη μέση και να βρεθούν καινούργια πρόσωπα, δεν ξέρω από πού, προκειμένου να οδηγήσουν κάπου. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα είναι να μπει καινούριος κόσμος στην πολιτική και να πάρει τις τύχες της χώρας. Είναι επίσης να πάψουμε να βλέπουμε, και, να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά από τη μύτη μας. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται με επιφύτης. Όχι, μισό λεπτάκι λιγάκι. Γιατί ακούμε και κάνουμε και κουβέντες και δημοσιογραφικές και μάλιστα αφιερώνουμε και πολύ χρόνο τηλεοπτικό ή γράφονται πολλά σε εφημερίδες για τις εξεταστικές, για τις ευθύνες, ποιος έφταξε που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, ποιος έφταξε για την υπογραφή μνημονίων κλπ. Σωστά. Ναι, σωστά. Μπορεί η ίδια η Βουλή, τα πρόσωπα δηλαδή που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και που δεν έχει και τις απαραίτητες γνώσεις, λοιπόν, να διερευνήσει αν φταίει και ποιος φταίει και να αποδώσει και τις ευθύνες. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όχι. Γιατί καταρχάς θα βλέπει τα μισά πράγματα. Τι συζητάμε τώρα? Να πω κάτι. Λέμε για την κατάσταση που μας έφτασε εδώ. Μέχρι το 2009, λοιπόν, όλοι σφυρίζαμε διάφορα. Δεν σφυρίζαμε καθόλου διάφορα. Μας χωρίς πάρα πολύ. Δεν σφυρίζαμε καθόλου διάφορα. Δεν λέω όλοι. Δεν λέω. Είναι υπερβολή το όλοι. Η μεγάλη πλειοψηφία, με συγχωρείς πάρα πολύ, σφύριζα διάφορα. Και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν σήμερα το Πασόκ και θεωρούν ότι έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα κτλ. Και το θεωρούν τοξικό προϊόν και δεν ξέρω τι, είναι που στη μεγάλη τους πλειοψηφία το είχαν στηρίξει τις προηγούμενες δεκαετίες. Όσοι ψέλιζαν. Ή τη Νέα Δημοκρατία, για να μην αφήνω απ' έξω. Όσοι ψέλιζαν τη λέξη εκτροχιασμός της οικονομίας και χρεοκοπία της χώρας. Βρέθηκαν στο περιθώριο. Χαρακτηρίζονταν γραφική από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό λέω. Ζούσαμε λοιπόν επί δεκαετίες στο όνειρο μιας πολύ ισχυρής χώρας με ισχυρή οικονομία, ισότιμη. Αυτό λέω. Συγγνώμη, αλλά. Αυτό λέω. Απολύτως. Και όταν λέω όλοι, εννοώ η μεγάλη πλειοψηφία. Λοιπόν, επειδή απειλούν ότι θα μας βάλουν τις διαφημίσεις στον αέρα κατά την τακτική μας εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τους φίλους μας για να απαντήσουμε και σε μερικές από τις δικές σας ερωτήσεις, τις φοροτεχνικές, επαναλαμβάνω. Ερχόμαστε.
Επιστρέψαμε. Βλέπω τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Κορομιλάη. Περισσότερες έχουν να κάνουν με το θέμα των δόσεων. Πόσες δόσεις υπάρχουν για τα ληξιπρόθεσμα, για τις οφειλές των φόρων, δηλαδή φόρου εισοδήματος. Εκ του νόμου προβλέπονται μέχρι 36 δόσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν με κάποια κριτήρια τα οποία υπάρχουν, με έναν αντικειμενικό τρόπο, από το προϊστάμενο της αρμόδιας εφορίας. Τώρα, είχε ανακοινωθεί τις προάλλες και από τον κύριο Μαυραγάνη ότι μπορεί να πάνε και μέχρι 48 αυτές οι δόσεις σε επανεξέταση αιτήματος, αλλά απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση. Πιστεύω θα τη δούμε με το φορολογικό. Τώρα δηλαδή πόσες δόσεις τρέχουν. Μέχρι 36 μπορούν να πάει. Μέχρι 36 είναι αρμοδιότητα. Στην πράξη, κύριε Κορομιλά, τι γίνεται. Κάποιος δίνουν οποίος... συνήθως γύρω στις 20-24 δόσεις. Δίνουν. Ωραία, συνήθως. Και κάποιος που δεν μπορεί να είναι συνεπής ούτε στη ρύθμισή του. Δεν του φτάνουν τα χρήματα να δώσει τη ρύθμισή του. Μπορεί να δώσει λιγότερα ή θα χάσει. Μπορεί να δίνει και εξυπηρετεί, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί το χρέος απλώς. Είμαι ακτινολόγος, μας λέει η φίλη. Το κράτος μου χρωστάει από το 2010. Έχει να λαμβάνει από το κράτος. Απασχολούμαι προσωπικό. Έχουμε τεράστια λειτουργικά έξοδα, δάνεια, leasing για μηχανήματα, δυσβάστακτα συμβόλαια συντήρησης κλπ. Το κράτος έτσι απλά δεν μας πληρώνει, ενώ εμείς εξυπηρετούμε καθημερινά δωρεάν τους ασφαλισμένους. Έχουμε φτάσει στο κόκκινο, κοντεύουμε να χάσουμε το σπίτι που μένουμε, να μπούμε στη φυλακή. Θεωρείτε αυτή την απαξιωτική στα συμπεριφορά του κράτους απέναντί μας δίκαιη, αναρωτιέται η φίλη. Καθόλου δίκαιη δεν είναι, γιατί το κράτος από μια μεριά απαιτεί από το συγκεκριμένο επαγγελματία να είναι συνεπής στους φόρους του, να είναι συνεπής στα πάντα. Και από την άλλη μεριά δεν έχει απέναντί του, δείχνει μια αναλγησία, μη καταβάλλοντας. Έτσι. Και είναι μία περίπτωση μόνο. Από 8 δις χρωστάει το κράτος. Υπάρχουν πάρα πολλά και κατά εμέ η προτεραιότητα εκεί έπρεπε να πέσει, στην εξυπηρέτηση αυτών, γιατί αυτό το χρήμα είναι το χρήμα το οποίο θα μπει και θα κινηθεί και στην πραγματική οικονομία. Να υποβάλω ένα ερώτημα. Γιατί δεν μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται συμψηφισμός. Δηλαδή, χρωστά σε φορεία, έτσι. Σου χρωστάει το κράτος. Ωραία. Τα βάζεις το κράτος. Γιατί σύμφωνα με αυτά που είχαν πει παλαιότερα, τι είχαν πει, να είναι βέβαιες και καθαρισμένες οφειλές και σε αυτές να κάτσει να δει αν θα κάνει συμψηφισμό και πώς κάνει το συμψηφισμό. Μην κάνουμε υποθέσεις, θα σας παρακαλέσω. Δεν γίνονται συμψηφισμοί, πάμε παρακάτω. Ανάπηρος. Μόνο μεταξύ φόρων. Γιώργο, θα σε παρακαλέσω να προλάβουμε το χρόνο. Ανάπηρος να απαντήσουμε όσο μπορούμε σε ερωτήσεις. Ήρθε άλλο μήνυμα. Καλημέρα από την απεργία των εφοριακών. Δεν πλήρωσα ΦΠΑ που είχα σε ρύθμιση. Μέχρι πότε έχουν δώσει προθεσμία? Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Συνήθως να ξέρουμε ότι όταν μεσολαβούν απεργίες, αργίες και όλα αυτά τα πράγματα, μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργασία. Και χάνεις και πληρώνεις πρόστιμο. Την προσάυξη. Μάλιστα. Ανάπηρος, τον βρήκα άνω του 80% με μεταστατικό καρκίνο. Δικαιούμαι απαλλαγή φόρου εισοδήματος με έσοδα μόνο από σύνταξη? Αυτά έτσι κι αλλιώς είναι οι γενικές. Δεν μιλάει ο άνθρωπος. Είναι οι γενικές απαλλαγές, οι οποίες ήδη και στο καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπονται. Στους συνταξιούχους με σύνταξη 1.550 ευρώ υπάρχει το μαξιλαράκι των 1.425 μετά την περικοπή του 10%. Αναρμόδιος να απαντήσω. Τα μεικτά εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες και από ελεύθερο επάγγελμα φορολογούνται ξεχωριστά ή αρθρίζονται σε ένα εισόδημα? Φέτος θα φορολογηθούν όπως και πέρσι, αθριζόμενα. Με το προσχέδιο που έχουμε στα χέρια μας του φορολογικού, θα φορολογούνται ξεχωριστά τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και ξεχωριστά τα εισοδήματα από το ελεύθερο επάγγελμα. Οι αγρότες θα έχουν ΦΠΑ ανά τρεις μήνες, μας ρωτάνε επίσης. Εφόσον μπουν στο καθεστώς των βιβλίων, εσόδων-εξόδων κανονικά, θα ακολουθήσουν και αυτοί αυτά τα οποία αναφέρονται για αυτούς. Εφόσον είναι υποκείμενοι στο ΦΠΑ, ανά τρίμηνο με βιβλία εσόδων-εξόδων. Άνεργος από το Μάρτιο του 2012, το επίδομα ανεργίας θα προσθεθεί στο οικογενειακό εισόδημα. 3.300 εγώ, λέει, όσο δούλευα, 16.500 τη συζύγου. Θα φορολογηθεί κανονικά δεν αυτό? Δεν θα φορολογηθεί το επίδομα ανεργίας, γιατί η βασική προϋπόθεση φορολόγησης αυτού θα είναι τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου να υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ. Μου έκανε κατάσχεση εφορία σε ένα κτήμα. Χίλια συγγνώμη, γιατί έρχονται συνεχώς καινούργια μηνύματα και τα χάνω. Απλήρωτη 3 μηνών στη Φλόρινα, μας λέει, αν έχουμε ακούσει πότε θα πληρωθείτε. Δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει πότε θα πληρωθείτε στη Φλόρινα στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας στο Δήμο Φλόρινας. 3 μήνες απλήρωτη. Ο άντρας μου πέθανε τον Απρίλιο, δικαιούμαι το δώρο Χριστουγέννων, μας ρωτά μια άλλη φίλη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν είναι αναρμόδιο αυτό. Πολλά ερωτήματα για το αν θα δοθούν επιδόματα, για διάφορες. Δυστυχώς είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα. Αν μπορεί να αποπληρώσει το ΦΠΑ που χρωστά με τις ρυθμίσεις που είπατε, κύριε Κορομιλά. Κοιτάξτε, το ΦΠΑ, χρωστά ΦΠΑ, αν αυτό έχει βεβαιωθεί με προσωρινό έλεγχο,
θα πάει με τις 6 δόσεις που προβλέπει ο προσωρινός έλεγχος. Αν δεν μπορεί να είναι συνεπής σε αυτές εδώ τις 6 δόσεις, θα κάνει αίτηση, με το που θα καταστεί κάποια λήξη πρόθεσμα, θα κάνει αίτηση για να μπορέσει όλο το ποσό να το πάει σε τμηματική διευκόλυνση που πιθανόν να του κάνει ο προϊστάμενος. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο για να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Θα φροντίσουμε να καλέσουμε και πάλι τον κύριο Κορμιλά για να δώσει απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Θα ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Τζιόδρα που ήταν εδώ κοντά μας. Θα γυρίσουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Μόλις ξεκινήσει η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το φορολογικό, να δούμε δηλαδή πού πρόκειται να καταλήξουν, τι θα παρουσιάσουν στον κύριο Σαμαρά, στον Πρωθυπουργό και τι θα ισχύσει τελικά για το φορολογικό στη χώρα αυτή. Στο μεταξύ, πάμε για να δούμε και τις αστυνομικές ειδήσεις. Στο Δημήτρη Καραστεφανή, ξεκινώντας από την έκρηξη βόμβας που είχαμε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Καλημέρα σας, Πόπη. Στις 4 τα ξημερώματα, ένας εκοφαντικός θόρυβος σήκωσε τους κατοίκους από τα κρεβάτια τους. Μιλάμε για το 17ο χιλιόμετρο στον Ασπρόπυργο, που βλέπετε και τις εικόνες. Είναι από παρακείμενο κατάστημα. Δίπλα ακριβώς βρίσκονται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, του κόμματος. Υπήρχαν αρκετές ζημιές και στο ισόγειο όπου βρίσκονται καταστήματα, αλλά και στον πρώτο όροφο που είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Άγνωστοι τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι έφυγαν οι άνδρες του τμήματος εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών. Περισυνέλεξαν ό,τι υπολείμματα μπορούσαν από τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να δουν αν έχει χρησιμοποιηθεί το υλικό σε κάποιες άλλες επιθέσεις. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης, δεν ξέρουμε αν υπάρχει Μάλιστα. από πίσω κάποια ομάδα ή κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Θα το δούμε αν κάποιοι αναλάβουν την ευθύνη. Το δεδομένο είναι ότι υπήρξαν αρκετές ζημίες και όπως βλέπουμε σε παρακείμενα καταστήματα, αλλά και σε πολλά σπίτια έσπασαν τα τζάμια από το οστικό κύμα. Είχαμε συλλήψεις για υπόθεση με λαθρεμπόριο καυσίμων, Δημήτρη. Στη μία το μεσημέρι, Πόπη, θα έχουμε ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Μιλάμε για 10 συλλήψεις μέχρι αυτή τη στιγμή, ενώ ακόμη 4 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Μιλάμε για 10 άτομα τα οποία είχαν κάνει τουλάχιστον 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν πετρέλαιο. Έπαιρναν από ό,τι φαίνεται πετρέλαιο το ναυτιλιακό που στοιχίζει 30-40 λεπτά και το πουλούσαν ως πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, κάποιοι εξ αυτών είναι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων και έδιναν πλαστά τιμολόγια. Μάλιστα, από ό,τι είμαι, όπως σας είπα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έκλεβαν κιόλας και όταν έδιναν πετρέλαιο τους πολίτες. 4 εκατομμύρια και πλέον είναι. Ξεπερνούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί, αυτά που χάνει το κράτος, ενώ από ό,τι φαίνεται έχουν διαθέσει περισσότερο από 3 εκατομμύρια Μάλιστα. λίτρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε Θεσσαλονίκη, στο Σταύρο τον Ιωαννίδη, να δούμε τι προβλήματα έχει δημιουργήσει κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Στέλνουν μηνύματα Θεσσαλονίκης και μας λένε ότι πολύ δυνατός αέρας. Ξεσήκωσε τα πάντα. Ξερίζωσε ακόμη και δέντρα, Σταύρε. Πράγματι, Πόπη, από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί και ακόμη δηλαδή συνεχίζονται ισχυροί άνεμοι στην πόλη. Έφτασαν μέχρι και τα 10 μποφόρ κατά ρηπές. Πρέπει να σας πω πως είχαμε αρκετά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, τόσο από δέντρα που ξεριζώθηκαν, κλαδιά που έπεσαν πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ και είχαμε διακοπές σε ηλεκτροδότησης τόσο σε γειτονιές όσο και σε φανάρια στους δρόμους. Είχαμε κάδους τους οποίους παρέσυρε ο αέρας κλείνοντας, φράζοντας έτσι δρόμους, τα σκουπίδια φυσικά. Και χιόνια είχαμε, οποία... Σταύρε, πριν που μπες στα της πόλης. Είχαμε χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα χιόνια... και προβλήματα από τα χιόνια. Χιόνια, Πόπη, είχαμε περιμετρικά τη Θεσσαλονίκη στα ορεινά. Έπεσε λίγο χιόνι και στο Ρεόκαστρο, από ό,τι μάθαμε. Κάποιες νυφάδες, βέβαια. Ωστόσο, είχαμε σφοδρές χιονοπτώσεις στην Φλόρινα, στα ορεινά της Πέλλας. Εκεί, λοιπόν, χρειάζονται και αλυσίδες. Πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι οδηγοί, ειδικά στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο. Ενώ στα άσπρα έχουν εντυθεί και τα περισσότερα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα. Με τα υπόλοιπα προβλήματα τώρα στην πόλη μέσα, μας είπες, ξεριζώθηκαν δέντρα. Όσον τα υπόλοιπα προβλήματα. Ακριβώς, δέντρα. Είχαμε ένα κομμάτι της στέγης του βοηθητικού γηπέδου του Κατσάνιου αποκολλήθηκε. Είχαμε τέτοιας φύσης προβλήματα. Από τα φανάρια που έσβησαν, πολλοί δρόμοι μποτελιαρίστηκαν. Προβλήματα όμως τα οποία ξεπερνώνται σιγά-σιγά, καθώς και σύμφωνα με την πρόβλεψη βέβαια, από το μεσημέρι αναμένεται να κοπάσουν οι άνεμοι. Μάλιστα. Ενώ είναι αισθητή βέβαια και η πτώση της θερμοκρασίας. Στο Αριστοτέλειο. Στο Αριστοτέλειο, να ξεκινήσουμε καταρχήν με την απόφαση του δικαστηρίου για τους 11 συλληφθέντες εργολαβικούς, όπου λοιπόν σύμφωνα με την ποινή που τους καταλογίστηκε, ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, είναι μια ποινή που, όπως είπανε, τη θεώρησαν αρκετά αυστηρή. Ωστόσο, είχαμε κατόπιν επανακατάληψη της Πριτανίας και ακολούθησε βέβαια έγγραφο
του Πρίτανη, του κυρίου Μιλόπουλου, για άλλη μια φορά στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας, βέβαια, με τη σειρά του ζήτησε εκ νέου επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να λήξει η κατάληψη. Να σας πω, βέβαια, πως υπάρχει και μια επιστολή καθηγήτριας του Πανεπιστημίου στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Σαμαρά, στην οποία αναφέρει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις συνεχιζόμενες καταλήψεις, τόσο σχετικά με τα σκουπίδια, όσο βέβαια και με την ανομία που υπάρχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως αναφέρει η καθηγήτρια, αλλά βέβαια και με τα μαθήματα τα οποία έχουν πάει πίσω και οι φοιτητές κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμεινό τους. Είχαμε και εξελίξει την υπόθεση με τα επεισόδια, με τον Γερμανό πρέσβη στην έκθεση. Με τον Γερμανό πρόξενο, με συγχωρείς. Τι έγινε εκεί? Έτσι είναι, ο εισαγγελέας άσκησε έφεση για την ποινή, για την αθώωση στην ουσία των τριών δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι εμπλέκονται στο επεισόδιο με τον Γερμανό πρόξενο. Και ζήτησε να καθίσουν και πάλι στο εδόλιο για να επανεξεταστεί το θέμα της ποινής τους. Όπως είπε, δεν τέθηκαν σοβαρά υπόψη όλες οι κατηγορίες οι οποίες οδήγησαν τελικά στην αθώωση των τριών αυτών δημοτικών υπαλλήλων. Έτσι λοιπόν, πρόκειται να ξαναγίνει το δικαστήριο μετά την έφεση του εισαγγελέα. Λοιπόν, να τα κλείσουμε λίγο αυτά τα θέματα, τα οποία δεν είναι και πολύ ευχάριστα, για να δούμε μία ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 2013, λοιπόν, πρέπει να πάτε μία φορά τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Καθώς είναι ανάμεσα, είναι ένας από τους 20 top προορισμούς, κορυφαίους προορισμούς δηλαδή, για το 2013. Το National Geographic έχει αναδείξει την πόλη. Έτσι είναι, σύμφωνα λοιπόν με το National Geographic, με τον κατάλογο των πόλεων που εκδίδει κάθε χρόνο, για το 2013 η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στους 20 top προορισμούς. Όπως αναφέρει το άρθρο του, πρόκειται για μια πόλη στην οποία οι τουρίστες θα νιώσουν ευπρόσδεκτοι, θα κάνουν βόλτες, όπως λέει, στα αρχαία μνημεία της πόλης, αλλά και στο λιμάνι, στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση, καθώς, όπως λέει, πρόκειται για ένα ανοιχτό λιμάνι, όχι ένα βιομηχανοποιημένο, όπως είναι τα περισσότερα της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, αναφέρει και το πρόβλημα με τα σκουπίδια που εδώ και ένα χρόνο είναι εμφανές στην πόλη. Και προειδοποιεί μάλιστα τους ταξιδιώτες, βέβαια, ότι θα συναντήσουν σε πολλές διαδρομές σκουπίδια στους δρόμους. Είναι και αυτό αξιοθέατο, μη το κάνει, Στέφα. Πρέπει να σου πω, Σταύρε, ότι το κοντρόλ καθόλου δεν ευχαριστήθηκε την είδηση αυτή. Είναι από το Αγρίνιο το κοντρόλ, καταλαβαίνεις. Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο. Μάλιστα. Ίσως δεν 20-0. Έχει έρθει πολύ πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σταύρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πρόσφατα, πόσο καιρό έχει ανέβει, Κώστα Τσακανίκα, στη Θεσσαλονίκη? Ο κύριος Μωραήτης είναι από το Αγρίνιο. Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι λέμε για το Αγρίνιο, κυρία Τσαπανίδη. Να σας πω κάτι, επειδή είστε δύο, κανένας άλλος από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Στο κοντρόλ και ένας εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Μωραήτης είναι εδώ κοντά μας και θα τον καλωσορίσω κατευθείαν από το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Είναι ο κύριος Κοντονής, για να αρχίσω ανάποδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, επίσης κοντά μας, καλώς ήρθατε. Ζάκυρθο, έτσι, θυμάμαι καλά. Και ένα ό,τι κάνετε, μέση Ελλάδα εσείς. Η μέση τι έχει δηλαδή? Όχι, μια χαρά είναι. Λέω, είστε στη μέση, μπορείτε να πηγαίνετε και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και Ζάκυρδο αν θέλετε. Και ο κύριος Δάκος από την Νέα Δημοκρατία είναι εδώ κοντά μας. Λοιπόν, πόσο καιρό θέλετε για να φτιάξετε ένα φορολογικό το οποίο να είναι αυτό που θέλετε να είναι, δίκαιο δηλαδή? Πόσα χρόνια πρέπει αυτή η χώρα να ταλαιπωρείτε? Να απαντήσω. Και να τραβάμε τα μαλλιά μας όλοι. Να απαντήσω. Βεβαίως. Εγώ θα απαντήσω μαθηματικά, γιατί έτσι έχω μάθει να σκέφτομαι, κυρία Τσαπάνη. Τι ζητάμε πάντα? Ένα δίκαιο, εύκολο, εύκολα αναγνώσιμο φορολογικό που να μην έχει αδικίες, να είναι απλό και στο τέλος να δίνει και αποτέλεσμα σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουμε, δηλαδή να δίνει φόρο. Εάν αυτό πιστεύει κανείς ότι είναι πολύ απλό να το φτιάξει, εγώ θα του βγάλω το καπέλο. Πιστεύω ότι αυτές οι μεταβλητές, οι οποίες συγκρίνονται η μία με την άλλη, πρέπει να εναρμονιστούν σε ένα μείγμα το οποίο να έχει, όχι με απόλυτο τρόπο, αλλά με σημαντική προσέγγιση, αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία λέμε. Επειδή εάν ήταν λοιπόν, εύκολο κύριε Νάκο, να τώρα, το κάνουμε αυτό, επειδή είναι δύσκολο να βρείτε, εύκολο, κύριε επειδή δεν είναι απλή υπόθεση. Κύριε Νάκο, επειδή δεν είναι απλή υπόθεση να βρείτε ένα τέτοιο φορολογικό που κανείς δεν νομίζει ότι μπορεί να διαφωνήσει μαζί σας. Να τελειώσω. Θα βάζετε 45% φορολόγηση στα μεσαία εισοδήματα. Να τελειώσω. Εγώ είμαι αντίθετος στο 45% και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα, πρέπει να βάλουμε και μία άλλη μεταβλητή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Την αδυναμία του κράτους, εδώ και δεκαετίες, να βρει έναν τρόπο να πατάξει την φόρο διαφυγή, η οποία παρουσιάζεται σε κοινωνικές ομάδες, σε στρώματα. Βεβαίως. Αδυναμίας. Αδυναμίας του κράτους. Όχι έλλειψη βούλησης, πολιτικής.
Θα σας απαντήσω, επειδή εγώ έχω ασκήσει διοίκηση. Δεν αποτελεί βολή για το πολιτικό σύστημα αυτό το πράγμα που γίνεται. Θα σας απαντήσω. Επειδή έχω ασκήσει διοίκηση 5,5 χρόνια και είχα τα όνειρα να κάνω 5 πράγματα, δεν έκανα 5, έκανα 3. Το θέμα είναι ότι ένας υπουργός, μια κυβέρνηση, πρέπει να έχει από κάτω μια υποδομή υπαλληλική και μηχανισμών για να φτιάξει τις ιδέες του και να τις υλοποιήσει. Φτιάχτε την. Τι σας εμποδίζει να το φτιάξετε? Αυτό το μήνα. Αυτό το μήνα. Τόσα χρόνια είσαστε στη διακυβέρνηση της χώρας. Ακούστε. Εναλλάσσεστε με τον Πασόκ. Βεβαίως. Εγώ δεν θα αποσύσω και δεν θα αποφύγω να πω τις ευθύνες που έχουμε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που δεν δημιούργησε αυτόν τον μηχανισμό. Βεβαίως, ζούσαμε σε μια άλλη περίοδο εφορίας. Κανείς δεν πίστευε ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Κάποιοι λέγανε για μια ισχυρή οικονομία με τα χρηματιστήρια, θα θυμάστε αυτά τα οποία γινόντουσαν. Και μετά τα λέγανε. Και ο κόσμος, και μετά ισχυρή και οικονομία. Και ο κόσμος ούτε ήθελε να ακούσει όταν είπε ο Καραμαλής ότι πρέπει να συμμαζευτούμε. Όχι μόνο δεν ήθελε να ακούσει, τον τιμώρησε και τιμώρησε τη Νέα Δημοκρατία. Σας έχω κύριε Νάκο, μισό λεπτό, γιατί βλέπετε μονομερός την κατάσταση. Δεν το βλέπω καθόλου μονομερός. Ο Καραμαλής μίλησε για δύσκολη κατάσταση στις τελευταίες εκλογές, τις οποίες και έχασε, αλλά νωρίτερα είχατε φροντίσει και είχατε τοποθετήσει στο δημόσιο τεράστιο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι υπό αμφισβήτηση που λέτε. Πώς είναι υπό αμφισβήτηση, αφού είναι καταγεγραμμένο? Κυκλοφορούν διάφορα σλόγγαν. Πώς είναι καταγεγραμμένο? Είχα απαντήσει τότε ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει δημόσιους υπαλλήλους. Και λέω, ο νομός Μαγνησίας είναι το 2,2% της Ελλάδος. Εάν έβαλε 50.000 δημοσίους υπαλλήλους, το 2% είναι σε 1.500-2.000 άτομα στο Βόλο. Εγώ πώς δεν έβαλα κανένα? Λέω. Δεν είναι. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει και οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ποιος τοποθέτησε εκεί που είναι? Δεν ξέρετε ποιος τοποθέτησε. Πότε έγινε η έκρηξη μεγάλη του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων? Πρώτον, έγινε στη δεκαετία του 80. Η τεράστια έκρηξη. Συνεχίστηκε μετά, από το 89 μέχρι το 93 πάρα πολύ σκληρά και με αυξητικούς ρυθμούς. Έτσι. Γίνανε. Για να λέμε τα πράγματα, ομολογίες, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Με συγχωρείτε, αν θέλουμε να παραποιούμε την πραγματικότητα, μπορούμε να την παραποιούμε. Νομίζω όμως ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, εάν εξακολουθήσουμε να λέμε αυτά τα οποία λέγαμε και αυτά που κάναμε υποκύπτοντας στις πιέσεις της κοινωνίας, των φίλων μας, των ψηφοφόρων μας, της κοινωνίας γενικότερα. Και δεν ήταν μόνο οι φίλοι μας και οι ψηφοφόροι μας. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι δεν μπορείς... Αλλά αυτοί βολεύονταν όμως, κύριε δεν Πρόεδρε. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις... Οι φίλοι σας και οι ψηφοφόροι σας βολεύονταν στο κράτος όμως. Ποιοι ήταν? Τώρα... Εδώ έπρεπε να... Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να παραδέχετε. Από όλα τα κόμματα ήταν. Είναι ωραίο πράγμα να παραδέχετε. Αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Ένα πράγμα να πω μόνο. Ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις όταν η κοινωνία δεν αποδέχεται αυτά που αποφασίζεις και δεν μπορείς να κυβερνήσεις όταν έχεις αντιμέτωπη μια κοινωνία αντίθετη, η οποία και άδικο να έχει, επιβάλλει το άδικο λοιπόν, ως εγώ κοινή αίσθηση. Ακούω με ικανοποίηση εσάς, αλλά και τον κύριο Μαραΐτη και το Πασόκ, να παραδέχεται ότι πραγματικά έκανε σφάλματα, έκανε λάθη, οδήγησε Εάν τη χώρα. Εάν δεν κάναμε λάθη όλοι, είναι ωραίο θα να ήμασταν εδώ κανείς. Τώρα. Το ζήτημα είναι, σήμερα λειτουργείτε διαφορετικά, κύριε Νάκο. Σήμερα δηλαδή εξακολουθείτε να θέλετε να ικανοποιήσετε τον ψηφοφόρο που επίσης θα θέλει να είναι βολεμένος κάπου και να έχει ένα εισόδημα. Ικανοποιούμε τον ψηφοφόρο όταν του λέμε ότι πρέπει να στριμωχτείς, όταν του αφαιρούμε εισόδημα για την επιβίωση. Ποιος ικανοποιείται λοιπόν τώρα? Τίποτα. Ικανοποιείται το γενικό συμφέρον, μην τυχόν και βγούμε από αυτό το λούκι στο οποίο είμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί αναγκάζεται να φορολογηθεί με 45% ο μεσαίος στο εισόδημα? Το 45% κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω πού θα αποφασίσουν, εκεί που θα καταλήξουν, το πήραν πίσω αυτό. Εγώ θα το ψηφίσω. Διότι δεν πιστεύω ότι είναι κανείς ανάλγητος. Έχω εμπιστοσύνη στο Σαμαρά, ο οποίος επεμβαίνει και βλέπει από πολιτική σκοπιά τα πράγματα και από κοινωνική σκοπιά που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και δεν είναι ο τεχνοκράτης ο οποίος θα πάρει το χαρτί και το μολύβι. Είναι δίκαιο αυτό που βάζει τον αδύναμο να σηκώσει περισσότερα βάρη? Εγώ δεν είπα ότι είναι δίκαιο. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε ένα φορολογικό που να είναι δίκαιο? Σας είπα δίκαιο, απλό, αναπτυξιακό και να έχει και τα έσοδα που επιβάλλει το μνημόνιο. Αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων
δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Γιατί δεν μαζεύετε έσοδα από εκεί που μπορείτε. Σε όλο. Από εκεί που πρέπει, με συγχωρείτε. Από εκεί που, από αυτούς που έχουν και που φοροδιαφέρουν. Πού μπορείς. Από αυτούς που έχουν και φοροδιαφέρουν. Από τους καταθέτες του εξωτερικού, κύριε. Από τις λίστες που έχετε στα χέρια σας. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται. Πώς. Έχει διαδικασία. Πώς. Δεν μπορεί να παραβλέψει τους νόμους. Έδωσε στοιχεία ο κύριος Μαυραγάνης προχτές για αυτούς που εκδίδησαν 14.000 να δείξουν εάν τα εισοδήματα αυτά είναι νόμιμα, εάν έχουν φορολογηθεί και αν δεν φορολογηθούν θα μπουν στη φορολογική κλίμακα και θα πληρωθεί το αναλογούν 45% αφού με πρώτα, την αύξηση των προστίβων. Αυτά τώρα γίνονται. Είχαν γίνει ποτέ. Από τις 14.000 της λίστας των καταθετών εξωτερικού, οι οποίοι έβγαναν τα λεφτά τους την τελευταία περίοδο, κύριε Νάκο, έτσι. Μισό λεπτό. Έχουμε δει και λίστα. Ας αφήσουμε τον Λιχτενστάιν και τις Λαγκάρντ και τον αγοραστό να κινείται στο Λονδίνο κτλ. Έχουμε δει και λίστα με αυτούς που έβγαναν χρήματα στο εξωτερικό και οι άνθρωποι ερχόντουσαν στο γραφείο μου, επειδή είμαι πρόεδρος της Επιτροπής του Πόθεν Έσχες και διερήγνυαν τα ημάτια τους. Διότι σε αυτή τη λίστα ήταν και κάποιος που σπούδαζε το παιδί του στην Αγγλία. Μα δεν είναι όλοι. Μα δεν είναι όλοι. Εμείς λέμε πώς έχουν ελεγχθεί. Πόσοι έχουν ελεγχθεί από τις 54.000 της μίας λίστας, έχουν ελεγχθεί 14. Αυτό είναι. Ξέρετε τι στην επιστολή που μου έστειλε. Τα έχετε παραπέμψει στη δικαιοσύνη όλα αυτά. Έχετε παραπέμψει στη δικαιοσύνη τις λίστες Λαγκάρντ, τις λίστες των 1.700, τις λίστες των 150, τις λίστες των 95. Τις έχετε παραπέμψει. Ήρθε στη Βουλή προχθές και διακομματικά θα αποφασίσουμε πώς θα τη χειριστούμε. Διότι η Βουλή δεν έχει κανένα μηχανισμό, ούτε η Επιτροπή στην οποία προείσταμε έχει μηχανισμό να διατάξουν τους υπαλλήλους να πάνε να κάνουν τους ελέγχους. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι συνεργασία με τον οικονομικό εισαγγελέα, με την αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και με το ελεγκτικό συνέδριο. Και αυτά θα γίνουν για τα άτομα που εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα. Κύριε Νάκο, αφήστε με λίγο να σας διαβάσω μία σειρά υποχρεώσεων. Κρατήστε αριθμούς. Κάθε μου πρόταση θα είναι και μία υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Παράνομες ταριχεύσεις, δωροδοκίες και φοροδιαφυγής στο νεκροτομείο. Εμπλοκή Μαργαρίτας Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ. Μηνύσεις που έχουν κατατεθεί κατά μελών της κυβέρνησης Παπανδρέου για την ένταξη της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. Η λίστα με τα ονόματα 97 Ελλήνων που διατηρούσαν καταθέσεις στην τράπεζα στο Νιου Τζέρσι. Η δικογραφία της λίστας Λαγκάρντ για να διερευνηθούν ευθύνες Παπακοσταντίνου Βενιζέλου κλπ. Υπόθεση του πρώην Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη και της συζύγους του, γιατί βρίσκονται και αυτοί στη λίστα Λαγκάρντ. Αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού καταγραφής αυθαίρετων κτισμάτων. Λίστα με ονόματα πολιτικών που βρίσκονται στη Λαγκάρντ, συν επίσης και 36 πολιτικά πρόσωπα που ελέγχει το ΣΔΟΕ. Κύκλωμα λαθρεμπορίας το οποίο έχει προκαλέσει ζημιά στο ελληνικό δημόσιο της τάξης των 15 εκατομμυρίων. 5 μικρές Siemens, σε εισαγωγικά, με μίζες 26 δολαρίων στην Ελλάδα. Φάκελος με δωροδοκίες πολυεθνικών. Λίστα με 800 πολιτικούς και τα πόθεν έσχες τους που νομίζω ότι έχετε και σχέση. Ανάκριση Βενιζέλου και Παπακοσταντίνου για τη λίστα Λαγκάρντ. Συμμορία Ρωμά στην Πάτρα που έστεισε κομπίνα εκατομμυρίων. 5.000 λογαριασμούς που άνοιξαν για λεφτά από μίζες, λίστα με 32 πολιτικούς που πλήττωσαν παράνομα, εισαγγελική έρευνα για κακοδιαχείριση στην αγροτική, 1.300 βίλες πολυτελείς στην Πάρο και στη γειτονιά των πολιτικών, έλεγχος 425 στελεχών τραπεζών χωρίς φορολογικές δηλώσεις, εισαγγελική παρέμβαση για τα αποθεματικά του ΕΔΟΕΑΠ, τα δικά μας, υπόθεση CDS, υπόθεση Λαυρετιάδη, εισαγγελική έρευνα για 20.000 συνταξιούχους φαντάσματα, μυστικά κονδύλια Υπουργείου Εξωτερικών, δικογραφία Ελστάτ και όλα αυτά είναι υποθέσεις τεράστιες. Στα χέρια των δύο οικονομικών εισαγγελέων της χώρας. Ξέρετε τι δεν βάλατε. Δύο. Τους εφοριακούς που δεν υποβάλαν φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Νάκο, είναι μέσα. Α, είναι καινούργια αυτή, έχετε δίκιο. Όχι, είναι παλιά. Κύριε Νάκο, αυτές είναι τεράστιες υποθέσεις, τις οποίες καλούνται να λύσουν, να φέρουν εις πέρας δύο άνθρωποι, μουζακοί της Πεπόνης, που δεν έχουν στα χέρια τους, δεν ξέρω να τους δώσετε και κανένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν είχαν ούτε σύνδεση στο ίντερνετ. Εσείς και αυτό μας λέτε τώρα ότι είναι. Έχετε επισκεφθεί το γραφείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό. Το έχω επισκεφθεί. Αν εκτιμάτε ότι αυτό δείχνει μια πολιτεία που έχει βούληση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, να ελαφρύνει από τα βάρη τους αδύναμους και να τα πάρει από εκεί που πρέπει. Να απαντήσω. Βεβαίως. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Και έτοιμά μας ήταν να ενισχυθεί η υπηρεσία αυτή, το ΣΔΟΕ δηλαδή. Αυτό το λέτε πάρα πολύ δουλειά. Αυτό θέλει 100 ζωές για τον καθένα για να το τελειώσει. Ακούστε. Υπάρχει όμως και κατά ομολογία του ίδιου του εισαγγελέα, τον οποίο επισκέφθηκα έτσι. Υπάρχει και μία, όπως μας πιάνει εδώ στην Ελλάδα, καταγγελιομανία για το ψιλοπίδημα.
Με αποτέλεσμα η ήρα από το στάρι εύκολα να μην ξεκαθαρίζεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι ικανότατοι αυτοί που υπάρχουν εκεί και ξεκαθαρίζουν. Δυστυχώς όμως ο νόμος λέει ότι εγώ αν αύριο κάνω μια ανώνυμη καταγγελία, κυρία Τσαπανίδου, εναντίον σας, το ΣΔΟΕ είναι υποχρεωμένο να την ελέγξει. Ακριβώς έτσι. Εάν δεν σας χωνεύω λοιπόν, μπορώ να το κάνω αυτό, δεν πληρώνω τίποτα, δεν υφίσταμαι κάποια ποινή που ψευδώς σας κατήγγειλα και φορτώνονται μαζί με τις πραγματικές υποθέσεις και υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα παρά φθόνο, εκδίκηση, ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς από την συζήτηση που είχα έχουν συνειδητοποιήσει απόλυτα αυτό. Σε κάθε έγγραφο που μου έχουν στείλει επισημαίνουν την υποστελέχωση αυτής της υπηρεσίας, η οποία χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Καταβάλουν όμως προσπάθειες και αυτή είναι η πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτά που μου λέτε τα φαινόμενα δεν είναι φαινόμενα του τελευταίου χρόνου, έτσι. Είναι παθογένεια του ελληνικού κράτους και της διοίκησης και της εφορίας και των φορολογικών υπηρεσιών δεκαετιών, δεν είναι σημερινά. Μάλιστα. Σήμερα μπαίνει λοιπόν το μαχαίρι για πρώτη φορά μέχρι το κόκαλο και αυτό συναντά τις δυσκολίες που σας είπα. Κύριε Μωραήτη, στο Πασόκ. Στο Πασόκ τι? Στο Πασόκ τι κάνετε σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία και σε σχέση με τα δικά σας τα προβλήματα, τα εσωκομματικά σας. Ανοίγετε ένα μέτωπο τώρα με τη Χρυσή Αυγή. Ανοίγουμε ένα μέτωπο και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, κυρία Τσαπανίδου, δημιουργώντας ένα πλατή προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο ενάντια στη Χρυσή Αυγή, ενάντια στις πρακτικές της, ενάντια, αν θέλετε, και σε όλα τα φαινόμενα τα οποία οδήγησαν ακριβώς εκεί. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη ευθύνη του πολιτικού συστήματος για να φτάσει η Χρυσή Αυγή εκεί πέρα που είναι σήμερα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι τη στιγμή που η Χρυσή Αυγή δημιουργεί τα γραφεία της δίπλα στα σχολεία των παιδιών μας, εκεί πάει και φτιάχνει τα γραφεία της η Χρυσή Αυγή, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη και απέναντι στη χώρα, αλλά και απέναντι στα παιδιά μας. Αν εσείς που είσαστε βουλευτής, έρθετε. Αφήστε, ναι. Όχι, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Αν εσείς που είστε βουλευτής, επιτεθείτε με ένα καδρόνι, ναι, ή μου ρίχνετε μια μπουνιά. Ακριβώς. Μπορεί να έρθει η αστυνομία να σας συλλάβει και να σας οδηγήσει στο λέμε, λοιπόν, στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Λέμε λοιπόν και ότι ακριβώς μπορεί, αυτή... Μπορεί να σας μιλήσει. Μπορεί να έρθει η δικογραφία. Μπορεί να γίνει δικογραφία, η δικογραφία αυτή να πάει στη Βουλή και βεβαίως δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι συνάδελφοι βουλευτές θα δώσουν ασυλία σε αυτόν τον βουλευτή. Γιατί σε μένα, λοιπόν σε πρέπει να βάλετε? Δεν έχουν δώσει ποτέ ασυλία. Δεν έχει δοθεί ποτέ ασυλία. Θέλω να πω λοιπόν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί πρέπει να βάλετε τέτοια περιφρούρηση γύρω από κάτι που μπορεί και να γιγαντωθεί αν του απαγορεύσετε την ύπαρξη συνταγματικά. Ο κύριος Βενιζέλος και δεν τηρείται απλά τους νόμους που υπάρχουν. Ο κύριος Βενιζέλος, κυρία Τσαπανίδη, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, είναι συνταγματολόγος, κατά το πόσο μπορεί να τεθεί εκτός συντάγματος η Χρυσή Αυγή. Δεν είπε αυτό. Σας είπα ακριβώς γιατί μίλησε το Πασόκ. Το Πασόκ μιλάει λοιπόν για αυτό το μέτωπο το δημοκρατικό ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Πιστεύω ότι το δίλημα των καιρών μας σήμερα είναι δημοκρατία ή φασισμός. Πρέπει να σταθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις αντιλαμβανόμενες και τη μεγάλη ευθύνη που έχουν, που φτάσαμε εδώ πέρα, το πώς από εδώ και πέρα θα διαχειριστούν τα πράγματα. Και θέλω να προσθέσω και να πω, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τα πράγματα. Πρέπει το κάθε κόμμα με παρεμβάσεις, με εκδηλώσεις, μέχρι και το τελευταίο χωριό της χώρας θα πρέπει να αναδείξουμε δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας, φασισμού που η Χρυσή Αυγή περνάει και στέλνει τα δικά της μηνύματα. Κύριε Κοντονή, να έρθω σε εσάς. Το σχόλιο σας καταρχάς. Έχουμε ανοιχτά πάρα πολλά μέτωπα. Με πρώτο και καλύτερο το φορολογικό, το οποίο δεν λένε να κλείσει, σαν το γεφύρι της Άρτας το χτίζουν και γκρεμίζεται. Φύγαμε από το Πασόκ όμως. Δεν απάντησε για τον Πασόκ. Εγώ θα επανέλθουμε μετά. Ναι, θα ξαναγυρίσουμε. Ούτε καν το χτίζουν. Ούτε καν το χτίζουν. Απ' την άλλη μεριά, η ανάγκη για να υπάρχουν χρήματα στα δημόσια ταμεία είναι. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, νομίζω ότι η χώρα και ζει με ένα παραλογισμό. Τρόπο πρέπει να καλυφθεί. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Νομίζω όμως ότι η χώρα ζει ένα παραλογισμό, ο οποίος διαπλέκεται με μια κατάσχετη ψευδολογία και με δικαιολογίες οι οποίες προσβάλλουν την νοημοσύνη των πολιτών. Το λέω αυτό το πράγμα, διότι αν δείτε τι είχε υποσχεθεί η τρικομματική κυβέρνηση, δηλαδή το κάθε κόμμα που την αποτελεί προεκλογικά όσον αφορά και τις επαναδιαπραγματεύσεις αλλά και τα φορολογικά, θα δείτε απόλυτη διάσταση έργων και λόγων. Διότι αυτό το έρμο, το δίκαιο φορολογικό σύστημα,
Εγώ το ακούω από όταν, από όταν ήμουν παιδί. Από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ακούω το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να λέει για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και αντί για δίκαιο φορολογικό σύστημα, έχουμε συνεχώς και επιμονή μου βάσεως άδικα μέτρα. Είχαμε πει δε στη Βουλή, όταν ψηφοζόταν ο εφαρμοστικός νόμος, ότι η κυβέρνηση θα φέρει όσον ούπο νέα μέτρα. Και το φορολογικό νομοσχέδιο και αυτά που είπατε προηγουμένως στον αξιότιμο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον συνάδελφο τον κύριο Νάκο, είναι νέα μέτρα. Νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία για άλλη μια φορά κατευθύνονται σε αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια. Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Να προσθέσω κι εγώ κάτι για το φορολογικό, γιατί. Θα ήθελα πολύ από όλους σας να μου πείτε, κατά την προσωπική σας άποψη, ποιο είναι το όριο της δικαιοσύνης αυτού του φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, όταν λέμε πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, βάλτε μια κόκκινη γραμμή και πείτε. Κοιτάξτε, το βασικό, κυρία Τσαπανίδου, είναι ότι πρέπει σε ένα φορολογικό σύστημα. Ακούστε, το βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές κλίμακες. Διότι αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, θα υπάρχει συσσόρευση σε 2-3 κατηγορίες και εκεί κύριε θα προκύπτουν συνεχώς αδικίες. Ποιος θεωρείτε πλούσιος εσείς? Εμείς είχαμε πει, κυρία Τσαπανίδου, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα και με βάση αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έπρεπε να μπει φόρος σε όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 500.000 ευρώ, φόρος της τάξης του 45%. Ο Ολάντ στη Γαλλία έβαλε το φόρο αυτόν, τον προσδιορίσε σε εισοδήματα. Αριθμό ατόμων που δηλώνουν πάνω από 500.000 στην Ελλάδα. Δεν το, αυτή την ώρα θέλετε δεν να σας πω εγώ που το έχω λίγο πρόχειρο. Είναι τριψήφιος. Πρέπει να είναι καμιά 500 άτομα και αν. Αυτό προσέξτε, αυτό προκύπτει από ψευδείς φορολογικές δηλώσεις. Διότι δεν είναι δυνατόν, κυρία Τσαπανίδου, να υπάρχει αυτή η έξοδος λοιπόν, χιλιάδων ευρώ, εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό και από την άλλη να δηλώνουν 300 όπως κύριε μου λέτε Έλληνες. Θα βγάλετε λοιπόν στον δρόμο το φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας. Όχι, πρέπει αυτό το φορολογικό σύστημα, κυρία Τσαπανίδου, να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Κάντε ελέγχους. Στα σκουπίδια. Ξέρετε με πόσο κόσμο θα κληθείτε να δουλέψετε και να κάνετε τους ελέγχους αν αύριο έρθετε εσείς στην κυβέρνηση. Τα γνωρίζω. Ζήτημα 2.000 ανθρώπους στη χώρα. Όπως έχει δομηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους και όπως έχει δομηθεί και η δικαιοσύνη, αυτό που είπατε προηγουμένως για τους οικονομικούς εισαγγελείς, μου έφερε στο μυαλό την υπόθεση Siemens. Ξέρετε πόσοι εισαγγελείς και ανακριτές δουλεύανε στη Γερμανία για τη Siemens? Πάνω από 15. Πάνω από 15. Και εδώ έχουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι με έναν τρόπο ηρωικό δίνουν μάχες για να ξεκαθαρίσουν την κόπρο του αυγείου. Είναι ποτέ δυνατόν με τα μέσα που διατίθενται και όχι, με τον δεν αριθμό. Είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι. Επομένως, εμείς λέμε. Εμείς λέμε λοιπόν στην αριστερά. Ευχαριστώ, κύριε Μωραϊτή. Λέμε στην αριστερά ότι αυτό δεν είναι η κακιά μας μοίρα. Εδώ είναι πολιτική βούληση που αφήνουν τη δικαιοσύνη και τους δικαστικούς λειτουργούς στο έλεος του Θεού. Mm-hmm. Είναι πολιτική βούληση το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει ένα δίκαιο και φορολογικό σύστημα. Είναι πολιτική βούληση το γεγονός ότι απλά μέτρα, τα οποία ισχύουν σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα. Να σας πω ένα, παρακαλώ. Το πιο απλό. Το πλαστικό χρήμα, κυρία Τσαπανίδου. Οι κάρτες μέσω των οποίων μπορούν να γίνονται οι αγορές και βάσει των οποίων μπορεί το κράτος με ένα τερματικό να ξέρει τι έξοδα κάνει ο Κοντονής. Γιατί αν το ξέρει αυτό το πράγμα, μπορεί να του πει: Έλα εδώ, παιδάκι μου, εσύ έχεις κάνει αυτά τα έξοδα για ένα χρόνο και παρουσιάζεις εισοδήματα άλλης τάξεως. Πώς είναι δυνατόν? Παρακαλώ. Άρα δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Θέλω να προσθέσω κάτι για το φορολογικό κι εγώ. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή ως κόμμα είχαμε τοποθετηθεί για ένα φορολογικό σύστημα, για μια φορολογική μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα μας, η οποία θα στηριζόταν πάνω σε μια λογική και δικαιοσύνη. Πότε, κύριε Κοντονή? Ανέφερε. Το 81. Όχι. Α. Τώρα, κύριε Κοντονή. Τώρα. Μιλήσαμε για ένα φορολογικό για το σύστημα. Το 81, αυτό λέγατε. Μιλήσαμε, κοιτάξτε, οι απόψεις του 81 πλέον είναι σε εσάς, είναι στο κόμμα σας. Και μπορείτε με αυτούς να συμπορευτείτε και να φτιάξετε, φορολογικό σύστημα. Θέλω να πω λοιπόν. Δεν χρειάζεται δανεικές δυνάμεις ούτε στο επίπεδο της ιδεολογίας, θέλω να ούτε στο επίπεδο της πολιτικής. Βρίσκουν καταφύγιο, είμαστε αυτοδύναμοι και αυτάρκης. Βρίσκουν καταφύγιο αυτές οι δυνάμεις και αυτές οι πολιτικές απόψεις σε εσάς. Επανέρχομαι στο φορολογικό. Δίκαιο λοιπόν, δίκαιο και ένα λογικό. Είπε ο κύριος Νάκος, πήρνε το 45%, ο κύριος Σαμαράς επεμβαίνει. Ξεκαθαρίζω, Παρασκευή, οι δύο υπεύθυνοι πλευράς μας, και ο κύριος Αχινής και ο κύριος Μακρυπίδης, ενημέρωσαν το Οικονομικό Επιτελείο ότι δεν πρόκειται να δεχθούν το 45%
το οποίο τέθηκε για πρώτη φορά στο τραπέζι. Αύριο είναι η δεύτερη συνάντηση της τρικομματικής κυβέρνησης και θέλω να τονίσω, κυρία Τσαπανίδου, το 80% η προκαταβολή είναι θέλω να τονίσω ότι σε αυτή τη συνάντηση πήγαμε μια συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων. Φέραμε μια δέσμη προτάσεων που μιλάει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε φορολογικό σύστημα το οποίο σήμερα να είναι αντιεπενδυτικό, να απαγορεύουμε τις επενδύσεις στη χώρα μας, όταν λέμε ότι η ανάπτυξη είναι το εργαλείο, είναι η λύση για να μπορέσουμε να ανασχέσουμε την ύφεση και να μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ, κύριε Κοντονή, λέω τι υπερασπιζόμαστε ως κόμμα. Εγώ το δέχομαι, το ακούω με πέντε προσοχή. Χαίρομαι. Και λέω, λοιπόν, ο κύριος Τουρνάρας τι σας απάντησε. Λοιπόν, γιατί ο κύριος Αχινίδης δεν έχει κάνει δηλώσεις. Κύριε Μωραήτη, θα σας παρακαλέσω πολύ. Χαίρομαι, λοιπόν, που χθες η κυβέρνηση το βράδυ αργά το 45% πήρε πίσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι συζητάμε πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά. Είναι, είναι εξωπραγματικά. Ποιο είναι το εξωπραγματικό? Χαίρεστε που πήραν πίσω το 45%. Μα δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Μα με συγχωρείτε, βάζετε 45% στα 26. Δεν το βάλαμε. Μα είστε κυβέρνηση κι εσείς. Στα 26 χιλιάρικα. Δηλαδή αύριο θα έρθετε και θα μας πείτε 80% στα 13 χιλιάρικα και χαίρεστε που το παίρνετε πίσω. Δεν χαίρεστε. Ήταν η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, κυρία Τσαπανίδου. Την Παρασκευή βάλαμε θέμα. Χθες το βράδυ το πήρανε πίσω και παράλληλα με αυτό καταθέσαμε, σας παραλαμβάνω και πάλι, μια συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων και μιλάμε για ένα φορολογικό το οποίο πρέπει να δει τους όρους της ανάπτυξης. Πρέπει να δούμε τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες στη χώρα μας που είναι κάτω των 30 και μέσα σε αυτό το θλιβερό επενδυτικό περιβάλλον πρέπει να δώσουμε στοιχεία θετικά σε αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους φορολογήσουμε. Πρέπει να δούμε το θέμα της φορολόγησης των αγροτών. Πρέπει να δούμε το θέμα της φορολόγησης από τόκους σε δάνεια και άλλες δραστηριότητες οικογενειακές. Σε 10 μέρες. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τελειωμένο, ψηφισμένο. Και το κυριότερο από όλα, ότι ήμασταν ενάντια από την πρώτη στιγμή στη φορολογία στα παιδιά. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ελληνική οικογένεια σε αυτή τη συγκυρία. Σας. Κύριε Μωραήτη, πόσα φορολογικά νομοσχέδια περάσατε τα τρία χρόνια του μνημονίου. Αυτή τη στιγμή, κυρία Τσαπανίδου, καλούνται τρία κόμματα να υπερβούν, αν θέλετε, τις διαφορές τους, τις διαφωνίες τους, τα πάντα. Και για πρώτη φορά να συνθέσουμε μία φορολογική πολιτική, εγώ θα ήθελα να είναι μεταρρύθμιση, όπου πλέον θα υπάρχει ένα περιβάλλον στη χώρα μας που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα μπορούν οι επενδυτές να εμπιστευτούν τη χώρα, θα μπορούν οι νέοι επαγγελματίες και οι νέοι επιστήμονες να στρέψουν προς εδώ το βλέμμα τους και όχι να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους στο εξωτερικό. Θα πρέπει δυνάμεις κοινωνικές όπως είναι η μισθωτή και η οικογένεια να μην χτυπηθεί και οι αγρότες βεβαίως, που όλοι μας λέμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, να μην είναι στο στόχαστρο αυτού του φορολογικού νόμου. Εξηγήστε, σας παρακαλώ, λοιπόν, με αυτό το ωραίο φορολογικό που πατάει στη γη που μας λέτε. Από πού θα μπουν τα έσοδα στο δημόσιο ταμείο? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρώτο, δεν ανακοινώθηκε κανένα φορολογικό. Ένα. Τώρα αστείευεστε, κύριε Μωραήτη. Σας παρακαλώ πολύ λιγάκι με αυτές τις ιστορίες. Οι δημοσιογράφοι το βγάζουν από το κεφάλι σας, κύριε Μωραήτη. Υπάρχουν διαρροές. Υπάρχουν διαρροές, κύριε Τσαπανίδη. Υπάρχουν διαρροές. Και αυτή η πολιτική των διαρροών, συμφωνώ μαζί σας. Αυτή η πολιτική των διαρροών πρέπει να καταδικαστεί. Εγώ δεν συμφωνώ, το κόμμα μου δεν συμφωνεί. Υπάρχει μια τρικομματική επιτροπή που αυτές τις μέρες ξεκίνησε την Παρασκευή, αύριο συνεχίζει τη δεύτερη συνεδρίασή της, όπου καλείται να βγάλει και να ανακοινώσει φορολογικό και να καταλήξει και βλέπουμε μόνο διαρροές. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε γενικά για διαρροές. Ας δούμε πού θα καταλήξει η τρικομματική κυβέρνηση, πού θα καταλήξει, λοιπόν, η επιτροπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και κοντά σας για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νάκο. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα.